flashback, κυρίες και κύριοι, να σας χαιρετήσουμε και σήμερα. Γκολ και θέαμα, μια μαραθώνια εκπομπή ξεκινάει με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα αθλητικού ενδιαφέροντος. Όλη την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου, να χαιρετήσουμε για άλλη μια φορά εδώ μαζί μας καλεσμένο τον Δημήτρη τον Αδάχτυλο και φυσικά τον καλεσμένο που έχουμε και εδώ στο στούντιο για να μας συντροφεύσει στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Δημήτρη, να σε χαιρετήσουμε. Καλησπέρα, Θανάση, και από μένα. Ένα γενικά ήσυχο Σαββατοκύριακο. Δεν είχαμε πολλά παρατράγουδα, θα έλεγα, στα γήπεδα, ούτε με διαιτησίες. Είχαμε ωραία παιχνίδια. Απλά πρέπει να πούμε, Δημήτρη, γιατί είμαστε και σε ρυθμούς Τσιτσιπά, ότι αυτό που πέτυχε το παιδί αυτό. Καλά, ναι, εντάξει, παγκόσμιο θαύμα. Το εντυπωσιακό, να το πούμε, έχεις δίκιο. Είναι γιατί μια είδηση, είναι τόσο μεγάλη είδηση. Είναι μια είδηση παγκόσμιου ενδιαφέροντος πλέον, γιατί ο άνθρωπος, εντάξει, έχει φτάσει στο νούμερο 6. Νομίζω ότι σε 1-2 χρόνια θα είναι και στο νούμερο 1. Δεν είναι υπερβολή πλέον να το πούμε αυτό. Στους καλύτερους 6 κατάφερε να νικήσει το Φέντερερ, έχει νικήσει τον Τσόκοβιτς, έχει νικήσει τον Ναδάλ και πήρε και τον Ντίεμ χθες το μεγάλο τελικό. Νομίζω είναι άξιο συγχαρητηρίων. Παρακολουθώ πολλά χρόνια τένις. Νομίζω ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Μην ξεχνάμε ότι είναι μόλις 22 χρονών. Και δίνει μια διάθεση αισιοδοξίας και μια ελπίδα σε όλους μας. Και φυσικά πάμε στα καθημάς. Πάμε στα δικά μας. Να καλησπερίσω και εγώ εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος ένα πολύ καλό φίλο, τον Βασίλη Σαρακασίδη, προπονητή του Αστέρα Κουδουνίων. Έχουμε πει ξανά εδώ ότι επειδή καλύπτουμε 7 μάτς στην Α κατηγορία, τη Β κατηγορία, όποτε μπορούμε και όσο μπορούμε, καλύπτουμε και εκεί αγώνες. Πριν από 3 εβδομάδες ήταν εδώ ο προπονητής του Αγίου Αθανασίου, ο κ. Πελικπασίδης, με το πολύ καλό σερί του Μέγα Αλέξανδρου που συνεχίζεται. Σήμερα είναι ο Βασίλης Σαρακασίδης, ο οποίος είναι προπονητής στον Αστέρα Κουδουνίων. Και έχει αυτό το δικό του σερί. Μια ιστορική ομάδα, έχει 7 και σε 7 αγώνες, είναι στην κορυφή του ομίλου και συνεχίζει ακάθεκτος για μια εντυπωσιακή πορεία. Και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, Θανάση, στο γεγονός ότι είναι και ότι ο Αστέρας που δίνουν δεν τον περίμεναν πολύ ότι θα έχει αυτό το σερί. Δηλαδή για το Μέγα Αλέξανδρο Αγίου Αθανασίου, πάνω κάτω ξέραμε μεγάλο όνομα, βαριά φανέλα όπως και ο Ξηροπόταμος στον άλλο όμιλο, το περιμέναμε ότι θα κάνει τέτοιο σερί. Αλλά για τα Κουδούνια, λίγοι ήταν αυτοί που περίμεναν όταν ξεκινούσε η σεζόν ότι θα μπορούσαν να έχουν αυτό το σερί. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Θα ήθελα εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι στο πάνελ μαζί σας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και εκ μέρους όλων των αθλητών, γιατί ο λόγος που προβάλλεται το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι η καρδιά, πιστεύω, του αθλητισμού μας, είστε εσείς. Και όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και οι διοικήσεις, θα οφείλουν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ που το λες κιόλας, γιατί δεν το ακούμε και πολύ συχνά αυτό. Είναι πολύ θετικό να το ακούμε από ένα προπονητή και από ένα γνώστη του αντικειμένου. Κακός. Είπε ο Δημήτρης φυσικά ότι δεν το περίμενε κανένας όταν ξεκινούσε η χρονιά αυτό το σερί. Πού βασίστηκε, μπορούμε να πούμε, πώς υποστηρίχθηκε όλη αυτή η προσπάθεια για να φτάσει το 7 στα 7, το οποίο δεν είναι σίγουρα τυχαίο, έτσι. Κύριε Σαρακασίδη. Για μας δεν είναι τυχαίο αυτή η προσπάθεια. Ξεκινήσαμε το καλοκαίρι με όνειρα. Η διοίκηση απαρτίζεται από 5 μέλη τα οποία είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών. Τους 2 εκ των οποίων τους είχα αθλητές, τους είχα ποδοσφαιριστές σε διάφορες ομάδες. Ξέρανε τον τρόπο που δουλεύω. Και ένας λόγος το οποίο και εγώ από 3 χρόνια αποχής από τη Β κατηγορία αποφάσισα να επιστρέψω στη Β ήταν αυτό το όραμα που μου έδειξαν και την πίστη ότι θέλουν να αλλάξουν και να επιστρέψει αυτή η ομάδα, αν όχι φέτος του χρόνου, στα μεγάλα σαλόνια του Α τοπικού. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να στελεχώσουμε το ρόστερ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί η περσινή χρονιά της ομάδας δεν ήταν καθόλου καλή. Καταφέραμε να έρθουν παιδιά, 5-6 παιδιά τα οποία είναι γνώστες του ποδοσφαίρου και 2 της Α κατηγορίας. Με το υλικό το οποίο από πέρσι ήταν 12 παιδιά, σύν αυτά τα οποία είμαστε όλοι μαζί τώρα 19 άτομα, καταφέραμε να κάνουμε μια καλή οικογένεια. Η χημεία δηλαδή είναι η οικογένεια που έχουμε εμείς στην ομάδα. Η διοίκηση ξέρει ότι ο ρόλος της είναι καθαρά διοικητικός. Δεν επεμβαίνει στο προπονητικό κομμάτι. Υπάρχει πλήρη εμπιστοσύνη σε μένα και στον βοηθό μου, τον Μητσικίδη. Και από εκεί και πέρα ξέρουν οι παίκτες ότι πρέπει να δουλέψουν και να δείξουν την προσπάθειά τους στο γήπεδο. Έχουμε διαχωρίσει τις γραμμές. Δεν επεμβαίνει ο ένας στο ρόλο του αλουνού και αυτή είναι η επιτυχία μας. Εμείς συζητούσαμε με τον πρόεδρο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και τον είχα πει: σε περίπτωση που δούμε ότι η ομάδα είναι ψηλά, θα ήθελες, ας πούμε, να την ανεβάσουμε. Και μου λέει: εμένα είναι το όνειρό μου αυτό και μακάρι να το κάνουμε και από την πρώτη χρονιά. Παρότι δεν ήταν αυτό ο σκοπός σας φέτος, έτσι δεν είναι? Όχι. Θέλατε να χτίσετε τις βάσεις. Και Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω: δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι περίεργο. Σε όποια ομάδα να λαμβάνεις, ουσιαστικά ξεκινάς μία βάση από το μηδέν, χωρίς κορμό, χωρίς
πολύ καλές προϋποθέσεις. Είναι και λίγο μια ατυχία σε θέμα προπονητή, γιατί βλέποντας και άλλους συναδέλφους σου οι οποίοι παίρνουν έτοιμες ομάδες, κάποια στιγμή θέλεις να το ζήσεις και εσύ αυτό, έτσι δεν είναι? Αυτό, Δημήτρη, είναι το μεγάλο μου παράπονο, αλλά είναι επίσης και ένα έναυσμα για να δείξω περισσότερο πάθος και περισσότερη προσπάθεια για να καταφέρω όλο αυτό το πράγμα. Όταν ξεκινάς και χτίζεις από το μηδέν, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί μια ομάδα η οποία όταν στελεχώνει στο ρόστερ από την αρχή, μέχρι να μάθουν μόνο τα ονόματα ένας του άλλου, περνάει ένας μήνας. Δεν είναι επαγγελματίες να έρχονται κάθε μέρα στην προπόνηση, οπότε καταλαβαίνεις το έργο του προπονητή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά εμένα μια ζωή μου αρέσουν οι προκλήσεις και γι' αυτόν τον λόγο δέχτηκα και αυτή την πρόκληση. Είστε σε έναν όμιλο αρκετά δύσκολο. Πέρα από τον, από τα Κουδούνια, ξεχωρίζουμε μια ιστορική ομάδα, τον Μέγα Αλέξανδρο Ξηροποτάμου, ο οποίος πριν από 3 χρόνια έπαιζε στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Ξεχωρίζουμε τον Ακρίτα Νέα Κρόμνη, μια ιστορική ομάδα, και τη Δόξα Μικρόπολη. Ήδη τη Μικρόπολη την έχετε κερδίσει στο ένα ντέρμπι. Έχετε ένα ντέρμπι μπροστά σας τώρα με τον Ακρίτα την Κυριακή και μετά από 3 εβδομάδες με τον Ξηροπόταμο. Θεωρείς καθοριστικά αυτά τα 2 επόμενα παιχνίδια ώστε να φτάσει η ομάδα να παραμείνει στην κορυφή? Το πρωτάθλημα έτσι πως έχει γίνει είναι πάρα πολύ μικρό. Μιλάμε για 20 αγωνιστικές και ήδη έχουμε διανύσει το 1/3 του πρωταθλήματος. Άρα το κάθε παιχνίδι είναι εξίσου σημαντικό. Είτε παίζουμε με τον πρώτο, είτε παίζουμε με τον τελευταίο. Για μας όλα είναι ντέρμπι. Αυτό που έχω πει ιδίως στα παιδιά είναι ότι δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο, όλους κοιτάμε στα μάτια και δεν υπάρχει ομάδα η οποία μπορεί να μας κερδίσει. Για να μας κερδίσει κάποια ομάδα θα πρέπει εμείς να είμαστε πάρα πολύ κακοί. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου στοίχημα, να μπορέσω να πείσω αυτά τα παιδιά να πιστέψουν στον εαυτό τους. Εγώ δεν είμαι τυχαία σε αυτή την ομάδα. Είδα αυτό που ήθελα, είδα το μέταλλο, είδα την ψυχή και πιστεύω ότι αυτό που λέω κάθε μέρα στα παιδιά, μπορείτε να κερδίσετε τον οποιονδήποτε αντίπαλο. Ήρθαμε το Σταρ και σας είδα στο παιχνίδι με την Μικρόπολη που είχατε πολύ καλή παρουσία και μου έκανε εντύπωση ότι είχατε και αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Στηρίζει η περιοχή των Κουδουνίων την ομάδα, βλέποντας δηλαδή την ανωδική πορεία σε σχέση με πέρσι, έχετε στηρίξει από τον κόσμο? Από παιχνίδι σε παιχνίδι βλέπουμε ότι ο κόσμος όσο πάει και αυξάνεται, και αυτό είναι και ένα ακόμα στοίχημα να μπορέσουμε να φέρουμε τον κόσμο πίσω. Ο Αστέρας είναι μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστούσε στα μεγάλα σαλόνια και σίγουρα έχει λείψει αυτό από τον κόσμο. Το στοίχημα το μεγάλο είναι να τον ξαναφέρουμε πίσω. Μάλιστα. Δεν ξέρω, Θοδωρή, αν μπορούμε τώρα να περάσουμε να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα στη Β' κατηγορία. Έχουμε τον Καθήλυνα αρμόδιο εδώ, ένα προπονητή της Β' κατηγορίας, τον Βασίλη Σαρακασίδη. Το είχαμε κάνει και με τον Μπελίκ Πατσίδη, με τον Άγιο Αθανάσιο, να μας σχολιάσει λίγο τα αποτελέσματα, την πορεία των ομάδων, να κάνουμε έτσι κάποια σχόλια γύρω από τα αποτελέσματα. Αν μπορούμε λοιπόν να δούμε Β' κατηγορία, τους 2 ομίλους, αποτελέσματα, βαθμολογίες και επόμενη αγωνιστική που είναι το προσεχές Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ναι. Να δούμε τα αποτελέσματα όμως πρώτα, Θοδωρή. Εδώ λοιπόν είναι τα αποτελέσματα πρώτα του πρώτου ομίλου. Νομίζω, Βασίλη, έχεις εικόνα και για τον πρώτο ομίλο. Είναι ομάδες που παίζουν στην ίδια κατηγορία με σένα. Άρης Φτελιάς, Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου 0-1. Από αυτό το παιχνίδι σε λίγο θα δούμε και τα στιγμιότυπα του αγώνα και τις δηλώσεις των προπονητών. Καλαμόνας Νεροφράκτης 5-2. Φίλιππος Καστρινός, το άλλο ντέρμπι της αγωνιστικής, 2-2. Ηρακλής Ανδριανής Κεραυνός Μοναστηρακίου 3-0 ανεφαγόνος. Το Μοναστηράκι έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα. Μικροχώρη Προάστιο 3-0 ανεφαγόνος. Το Προάστιο έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα, και Νέα Σεβάστια Μαυρόβατος 3-1. Θοδωρή, να μείνει η κάρτα στον αέρα. Ένα σχόλιο για αυτά τα αποτελέσματα, Βασίλη, αν σου κάνει κάτι εντύπωση έτσι ιδιαίτερα. Εντύπωση, δυσάρεστη εντύπωση μου κάνει ότι ο Κεραυνός Μοναστηρίου, το Μοναστηράκι, έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα. Είναι μια ιστορική ομάδα. Για το Προάστιο το περιμέναμε, το ξέραμε πιο νωρίς. Το γνωρίζαμε. Το Μοναστηράκι ξεκίνησε να παίζει, αυτό είναι το κακό. Είναι πολύ άσχημο γιατί ξεκίνησε με τον Παύλο τον Παυλίδη. Εγώ πίστευα ότι το Μοναστηράκι θα είναι φέτος και πάρα πολύ ψηλά και είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός αυτό, αυτή η ομάδα να μην είναι φέτος στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, όπως βλέπουμε τα αποτελέσματα, βλέπω ότι ο Καλαμόνας αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά, γιατί είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι θα είναι στην τετράδα. Είχε και την εμπειρία της Α κατηγορίας πέρσι. Και ξεκίνησε άσχημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το διορθώσει. Από εκεί και πέρα και η Νέα Σεβάστια βλέπω ότι στα τελευταία παιχνίδια ανεβαίνει και έχω παρατηρήσει το γεγονός ότι ο δεύτερος με τον ένατο έχουν κοντά στους 3 βαθμούς διαφορά. Να το δούμε αυτό τώρα. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία ζωντανά. Να δούμε λοιπόν και τη βαθμολογία τώρα, Θοδωρή, από τον πρώτο όμιλο της Β1 κατηγορίας. Εδώ λοιπόν ο Μέγας Αλέξανδρος νομίζω ότι ακλώνει το φαβορί πλέον. Έχει περάσει με 2 σερί διπλά. Την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε τον Καστρινό 0-1, τώρα τη Φτελιά 0-1. Νομίζω ότι αυτά ήταν 2 διπλά τίτλου ουσιαστικά. Είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι κρίθηκε ο πρωταθλητής. Αν και εδώ θα το πω ότι πλέον δηλαδή είναι πολύ εύκολο και πολύ δύσκολο να χάσει πλέον ο Άγιος Αθανάσιος στην πρώτη θέση. Με σύμπαν μένα τώρα, ναι, και με 2 εκτός έδρας νίκες. Και μέσα στον Καστρινό και μέσα στην Φτελιά πιστεύω ότι η υπόθεση της ανόδου εδώ έχει κρυθεί. Για τα μπαράζ. Για τα μπαράζ, εδώ γίνεται χαμός, βλέπουμε. Από τον 8ο, ο οποίος είναι η Ανδριανή, μέχρι τον 2ο, οι βαθμοί είναι 4. Άρα όλοι μπορούν να κερδίσουν τον καθένα.
Πιστεύω όμως ότι το Μικροχώρι έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Εμένα μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Άλλαξε και προπονητή τον, νομίζω. Έφυγε ο Νίκος ο Αμπής. Ναι, ναι, έχει φύγει. Και από εκεί και πέρα τον Καλαμώνα. Βλέπω ωραία. Δηλαδή Φτελιά για Καλαμώνα. Άγιος Αθανάσιος 21, Μαυρόβατος 13, Φτελιά Μικροχώρι Καστρινός 12, Φίλιππος 11, Καλαμώνας 10, Ανδριανή 9. Αυτό που είπε και ο Βασίλης πριν, ο δεύτερος με τον 8ο έχουν μία απόσταση 4 βαθμών. Νέα Σεβάστια Νεροφράκτης 6 και οι δύο ομάδες που αποσύρθηκαν. Και είναι και μικρό πρωτάθλημα, Δημήτρη. Ναι, μικρό αυτό που είπε ο Βασίλης πριν. Γιατί δύο ομάδες απέχουν. Έχουν αποσυρθεί, έχουν ρεπό δύο ομάδες κάθε εβδομάδα. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική πριν πάμε στον δεύτερο όμιλο που είναι και η ομάδα του Βασίλη Σαρακασίδη. Άρης Καλαμώνας, Άρης Φτελιάς. Καλό παιχνίδι αυτό, Βασίλη. Είναι καλό παιχνίδι και θα δείξει εδώ ποιος από τους δύο θα έχει τα φόντα να πάει για τα μπαράς. Ωραία. Άγιος Αθανάσιος, Φίλιππος Δράμας. Και αυτό επικίνδυνο για τον Άγιο Αθανάσιο. Ο Φίλιππος δείχνει καλή εικόνα μέχρι τώρα. Καλή εικόνα, αλλά δεν πιστεύω να δυσκολευτεί ο Άγιος. Μάλιστα. Νεροφράκτης Ηρακλής Ανδριανής. Καστρινός Μικροχώρη. Το είπε σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Ξέχασα να πω και για τον Καστρινό, ο οποίος επίσης θα διεκδικεί στην άνοδο. Με νέα παιδιά. Με νέα παιδιά, με πολύ καλή δουλειά, με μεράκι. Πάντα στον Καστρινό γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πραγματικά μακάρι να μπορέσουν τα παιδιά να διεκδικήσουν την είσοδό τους. Αυτή θα μπαράζει. Νέα Σεβάστια και Μαυρόβατος έχουν το ρεπό τους. Πάμε να δούμε το δεύτερο όμιλο. Εδώ θα σχολιάσουμε το κάθε παιχνίδι με τον Βασίλη Σαρακασίδη. Κάνατε σπουδαίο διπλό με στη Γραμμένη. Ξέρω ότι είχες πολλές απουσίες να αντιμετωπίσεις. Νομίζω πολύ μεγάλη νίκη. Είχαμε μεγάλες απουσίες, πολλές απουσίες και ιδίως στην αμυντική μας γραμμή. Τα στόπερ μου όλα ήταν τραυματίες. Οπότε αναγκαστήκαν να παίξουν σε αυτήν τη θέση παιδιά τα οποία ήταν η πρώτη φορά που παίξανε σε αυτή τη θέση. Μέσα σε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Έναν αντίπαλο ο οποίος έχει ένα μέταλλο και μία ομάδα δεμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάντα πρωταγωνιστή γραμμένη και πάντα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Εμάς μας δυσκόλυψε πάρα πολύ. Στο πρώτο 20 λεπτό, εμείς ευτυχήσαμε να προηγηθούμε στο δεύτερο λεπτό που μας έκανε το έργο μας λίγο πιο εύκολο. Ποιος πέτυχε τον γκολ? Ο Παναγιώτης Μουζακίτης, στο δεύτερο λεπτό. Και είχαμε όλες τις ευκαιρίες να τελειώσουμε το μάτς νωρίς, δεν το κάναμε. Μετά το 60 η ομάδα μας κουράστηκε πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν δουλέψαμε σχεδόν καθόλου. Και εκεί ανέβηκε πάρα πολύ γραμμένη και μας απείλησε. Αλλά, στην κόντρα βάλατε δεύτερο γκολ. Τέλειωσε το μάτς, πιστεύω ότι στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου πετύχαμε το δεύτερο καθοριστικό τέρμα. Το Μητσικίδης ο Μητσικίδης το 0-2. Λοιπόν, πάμε να μας σχολιάσετε άλλα αποτελέσματα. Νέα Μισός Β' Συνταγρή 3-0. Είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις αυτές τις ομάδες στο πρωτάθλημά μας. Είναι ομάδες που απαρτίζονται από πιτσιρίκια. Μπορεί να γυρίσουμε λίγο στα αποτελέσματα. Ωραία, ευχαριστώ. Ναι. Ομάδες οι οποίες έχουν διάθεση, έχουν κόσμο στην προπόνηση. Όλα αυτά τα παιδιά θέλουν να δείξουν ότι έχουν και αυτοί μέλλον στο ποδόσφαιρο. Πολύ σημαντικό αυτό που έκανε η Νέα Μισός, να έχει δεύτερη ομάδα. Νομίζω... Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι... Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από τα παιδιά και είναι άξιση συγχαρητηρίων. Ακρίτας κάτω Βροντού 3-0. Ο επόμενος αντίπαλος σου, Ακρίτας. Τον Ακρίτα δυστυχώς δεν το γνωρίζω, τον είχα δει πέρσι, δεν ξέρω κατά πόσο έχει αλλάξει η ομάδα σε σχέση με φέτος. Πιστεύω ότι θα διεκδικήσει την είσοδο του στα μπαράζ. Θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Καλός Αγρός Λευκό για 3-0 άνευ αγώνος στα Λευκόγια έχουν αποσυρθεί. Εδώ θέλω να μου πεις, να πούμε βέβαια ότι το Αλιστράτη Ξηροπόταμος δεν έγινε, γιατί υπήρχε πένθος στην Αλιστράτη. Δυστυχώς είχαμε μια κηδιακή και το χωριό ήταν σε πένθος, δεν μπορούσε να γίνει το παιχνίδι. Θα οριστεί η ημερομηνία μέσα στη βδομάδα. Εδώ τώρα θέλω να μου πεις αν το περίμενες αυτό η Μικρόπολη να κάνει γκέλα στη Μικροκλεισούρα. Δεν όχι, το περίμενα. Όχι. Αυτό πιστεύω ότι δεν το περίμενε κανένας και αυτή είναι η ψυχολογία του εραστέχνη ποδοσφαιριστή, ότι όταν μπαίνει στο γήπεδο με τις θεωρητικά μικρές ομάδες, ότι το έχουν κερδίσει μόνο με τη φανέλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτά τα παιχνίδια είναι τα πιο σημαντικά ίσως και τα πιο δύσκολα και εδώ θέλει να είσαι προσεκτικός μέχρι να καθαρίσεις το παιχνίδι. Έχει απρόβλεπτα δηλαδή και αυτή η κατηγορία έχει απρόβλεπτα. Ναι βέβαια. Ναι βέβαια, είναι πολύ δύσκολη κατηγορία. Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Να δούμε εδώ και τον καλεσμένο μας να καμαρώνει πλέον. Μνημοναξιά τη κορυφή. Δεν όμως μάχη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έστω και αν ο Ξηροπόταμος, να το πούμε ότι ο Ξηροπόταμος έχει ένα μάτς λιγότερο βέβαια και είναι στους 18. Έχει το μάτς στην Αλιστράτη, αλλά έχετε τον αέρα τη κορυφή πλέον. Μνημοναξιά τη κορυφή. Εμείς έχουμε και το ρεπό. Δεν έχουμε κάνει το ρεπό που είναι η τελευταία αγωνιστική με τα Λευκόγια που ο Ξηροπόταμος το έχει κάνει. Οπότε στην ουσία. Και έχει να παίξει και το δύσκολο στην Αλιστράτη. Γιατί η Αλιστράτη πάντα είναι μια δυνατή ομάδα, δεν είναι. Το να πρωταγωνιστείς είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, αλλά εμείς ποντάρουμε στο γεγονός ότι εμείς δεν πηγαίναμε για πρωτάθλημα. Εμείς βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και από εκεί και πέρα είναι ότι όσο τρως ανοίγει η όρεξή σου. Ναι, σίγουρα. Εμάς τώρα έχει ανοίξει η όρεξή μας και δεν έχουμε διάθεση να σταματήσουμε. Άρα να βλέπω από τη βαθμολογία ότι το μάτς Κουδούνια Ακρίτας που έχετε την Κυριακή είναι πολύ σημαντικό. Είστε πολύ κοντά. Πολύ σημαντικό. Είναι ένα παιχνίδι εξάποντο γιατί σε περίπτωση που κατακτήσουμε τους 3 βαθμούς, όπως βλέπετε, αφήνουμε την Νέα Κρόμη με 7 βαθμούς διαφορά και επειδή το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορούν να καλυφθούν αυτές οι αποστάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, Κουδούνια 21, Ξηροπόταμος 18, Ακρίτας 17, Μικρόπολη γραμμένη 12. Βλέπετε πόσο σημαντικό ήταν και το διπλό
που έκανε η ομάδα του Βασίλη Σαρακασίδη μέσα στη Γραμμένη. Η Γραμμένη πάει καλά, έχει 12 βαθμούς. Νέα Μισός Β 9, Σιταγρή, Αλιστράτη, Μικροκλεισούρα κάτω Βορτού 6, χαμηλά η Αλιστράτη. Αυτό μου κάνει εντύπωση γιατί είναι μια παραδοσιακή δύναμη στην κατηγορία. Η Αλιστράτη είχε πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή. Πιστεύω ότι τώρα θα αρχίσει να ανεβαίνει σιγά-σιγά. Δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα της Αλιστράτης. Όπως και πέρσι ξεκίνησε κάπως έτσι. Θα βρει τα πατήματά της. Καλός Αγρός 4 και Λευκόγια έχουν αποσυρθεί. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική που έχει το μεγάλο ντέρμπι βέβαια. Ακρίτας Νέας Κρόμνης με την Μέστα Κουδούνια. Νέα Μισός Β Γραμμένη. Σιταγρή Καλός Αγρός. Κάτω Βροντού Δόξα Μικροκλεισούρας. Η Αλιστράτη Χιρεπό και Μικρόπολη Ξηροπόταμος. Και αυτό πολύ δυνατό παιχνίδι, Βασίλη. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Ο Ξηροπόταμος μέχρι τώρα δεν έχει παίξει με τις θεωρητικά μεγάλες ομάδες. Και η Μικρόπολη θα θέλει να δείξει αυτό το μάτς. Η Μικρόπολη παίζει τα τελευταία της χαρτιά. Πλέον, αν θέλει να μπει στα μπαράζ, θα πρέπει να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Λοιπόν, αν θες να κάτι άλλο το Βασίλη, για να δούμε και το Φτελιάγιος Αθανάσιος να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο της Β κατηγορίας. Πάντως, εντυπωσιάζουν αυτά τα οποία ανέφερε και για την Β κατηγορία, ότι είναι μια δύσκολη κατηγορία, ότι είναι απρόβλεπτη κατηγορία. Δεν υπάρχει φυσικά, θα έλεγα εγώ, εσείς είστε και πιο. Να αφήσουμε την κάρτα γνώστες, Θοδωρή. Ωραία. Πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει φυσικά το κίνητρο εκτός από τον, αυτό που θα βγει στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη συνέχεια για το ποιος θα πέσει, δεν υπάρχει το κάτω κατηγορία. Είναι πολύ καλή. Αυτό είναι ένας παράγοντας που. Είναι συμβαίνει. Και καλή η πάσα του Θανάση, συγγνώμη που σε διακόπτω, Θανάση, για να μας πεις, Βασίλη, πώς είναι το σύστημα τώρα. Νομίζω η πρώτη βγαίνει απευθείας και μετά έχει πάλι χιαστεί μπαράζ. Σε περίπτωση που δεν θα πέσει ο Πανδραμαϊκός, θα πάμε χιαστή και ο δεύτερος με τον τρίτο, δηλαδή καθομίλου, ο νικητής θα παίξουν μεταξύ τους για μία θέση ακόμα για την Α κατηγορία. Ενώ οι δύο πρώτοι των δύο μήλων βγαίνουν απευθείας. Βγαίνουν απευθείας, ναι. Ωραία. Μάλιστα. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Πολύ κατατοπιστικά όλα όσα μας είπες. Μας ενημέρωσες για την κατηγορία. Δεν ξέρω, κλείνοντας, αν θέλεις και για την Α κατηγορία, γιατί σε βλέπω στα γήπεδα κάθε Σάββατο, τα παρακολουθείς. Αν θέλεις να μου κάνεις ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα. Ποδοσφαιράνθρωπος κανονικός. Ναι, κάθε Σάββατο στα γήπεδα τον Βασίλη. Προσπαθώ να έχει μεράκι και όρεξη και είναι από τους προπονητές που δουλεύουν και αξίζει πραγματικά να ανταμυνθεί αυτό που κάνει. Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εγώ προσπαθώ να βλέπω δύο παιχνίδια κάθε Σάββατο. Όταν δεν μπορώ, τουλάχιστον θα δω το ένα. Αυτή τη βδομάδα ήμασταν και στο ίδιο γήπεδο, είδαμε το Φωτολίβος με την Νέα Μισό. Και αν δεν βλέπεις, να βλέπεις Star μετά για να βλέπεις το άλλο παιχνίδι. Να μας ανεβάσει τη θεματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι φέτος η Αμπελόκηπη είναι το ακλόνητο φαβορί για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Εγώ αγωνίστηκα 2 χρόνια στους Αμπελόκηπους και προπονητής μου στους Αμπελόκηπους. Θα είναι μεγάλη μου χαρά αυτή η ομάδα φέτος να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Θα είμαι ένας από αυτούς που θα χαρώ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχουν ένα τρομερό ρόστερ, μια διοίκηση που τρέχει πάρα πολύ, μια προπονητική ομάδα πλέον, γιατί είναι οι μόνοι που έχουν 4 προπονητές, είναι μεγάλη δουλειά. Πολύ άξιοι όλοι τους, μακάρι να μπορέσουν να πάρουν το εισιτήριο της ανόδου. Πολύ ωραία δουλειά γίνεται και στην Προστσάνη, μου άρεσε η Προστσάνη και το καλαμπάκι που είδα. Και τα Κύρια τα είδα στο παιχνίδι με την Προστσάνη, φοβερή δουλειά από τον Λάζαρο. Και για μένα είναι και η έκπληξη του πρωταθλήματος. Εκεί κλείνει δηλαδή την τετράδα που ουσιαστικά πιστεύει ότι και ο Βόλακας, και ο Βόλακας εντάξει, είναι η παραδοσιακή. Και η Πετρούσα νομίζω ότι έχει τη φανέλα για να. Έχει τη φανέλα, αλλά όχι τόσο όσο όλες οι προαναφερθείς ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε να δούμε το Φτελιάγιος Αθανάσιος για να κλείσουμε τον κύκλο. Φτελιάγιος Αθανάσιος λοιπόν, φάσεις γκολ κυρίες και κύριοι από τον συγκεκριμένο αγώνα της Β κατηγορίας. Ξηρή καρπή και στον αθλητισμό, γιατί όχι, χαρίζουν δύναμη και ενέργεια. Τροφή μοναδικά νόστιμη και θρεπτική. Χωρίς ξένες προσμίξεις, απολαμβάνετε πάντα τη γνήσια γεύση που σας προσφέρουν. Ξηρή καρπή ήλιος, η φυσική σου επιλογή. Παντού κοντά σας. Γήπεδο Φτελιάς, το ντέρμπι της Β κατηγορίας, Άρης Φτελιάς.
Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου 0-1 το τελικό αποτέλεσμα. Μεγάλο διπλό για τον Άγιο Αθανάσιο. Δεύτερο συνεχόμενο μετά από αυτό επί του Καστρινού. Άρης Φτελιάς, Βασίλης Γιούσης προπονητής. Ένα Κοτσάκι. Δύο Κεχαΐδης, τρία Παγώνης, τέσσερα Καραγκιόζης. Πέντε Κοπαράνης, έξι Τανίδης, εφτά Κωνσταντινίδης, οχτώ Κουταλάς, εννιά Πετρίδης, δέκα Δουλουκέρογλου και έντεκα Παπαδόπουλος. Στον πάγκο Καρατζόγλου, Δελικοστίδης, Πετρίδης, Τσαγκαλίδης, Σαβίδης, Πιμενίδης και Παρδαλίδης. Για τον Μέγα Αλέξανδρο του Κώστα Δελικπασίδη. Ένα Κωτίκογλου, δύο Παπαδόπουλος, τρία Διαμαντή, τέσσερα Βουβαλίδης, πέντε Δημητριάδης, έξι Βαφάκης, εφτά Κούρτογλου, οχτώ Δουκίδης, εννιά Ιωαννίδης, δέκα Σλανίδης και έντεκα Καμπούρογλου. Στον πάγκο Κεσίδης, Ψωμιάδης, Τουματσίδης, Ταουσάνης, Τσιγεράκης, Μπαμπασαλή και Ευθυμιάδης. Ο Νίκος Αχθοφορίδης, διαιτητής του αγώνα, με βοηθούς τον Θεοφάνη Κορμούλη και τον Αναστάσιο Μαρμαρίδη. Πρώτη καλή φάση για τον Μέγα Αλέξανδρο Αγίου Αθανασίου. Να φάω έξω την περιοχή. Μια κεφαλιά από τον Ιωαννίδη. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Στέφανος Ιωαννίδης. Ο σκόρερ του 0-1 στον Καστρινό. Νέα προσπάθεια με Ασλανίδη. Καλό σου έξω από την περιοχή. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Ο Άγιος Αθανάσιος ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο. Από δεξιά τώρα ο Άγιος σε μια επίθεση. Μια σέντρα. Ιωαννίδης πάει να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει out. Στο πρώτο 20 λεπτό αυτές οι ευκαιρίες για τον Μέγα Αλέξανδρο. Νέα επίθεση από δεξιά με τον Παπαδόπουλο τον νεαρό. Θα κάνει την μπάσα για τον Ασλανίδη. Ασλανίδης ψιλοκρεμαστό σουτ. Η μπάλα ελάχιστα, όχι πολύ ωραίο πλασέ. Φαινόταν να ελέγχει τη φάση ο Κοτσάκη. Η μπάλα πέρασε out στο 22. Νέα προσπάθεια με Καμπούρογλου. Καμπούρογλου από δεξιά. Ελέγχει την μπάλα. Θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Δεν διώχνουν καλά οι αμυντικοί. Έρχεται από πίσω ο Κούρτογλου το σουτ. Δεύτερο σουτ η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ο Παπαδόπουλος ήταν ο παίκτης που έκανε το σουτ και η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Νέα επίθεση για την ομάδα του Αγίου Αθανασίου. Ένα σουτ έξω από την περιοχή από τον Ασλανίδη. Θα πέσει και θα μπλοκάρει εύκολο ο Κοτσάκη. Χλιαρό σουτ. Προσπαθεί Φτελιά να βγει στην κόντρα επίθεση τώρα. Έγινε το λάθος στην άμυνα του Αγίου Αθανασίου. Η προσπάθεια μπαίνει μέσα στην περιοχή. Φάουλ εκτός περιοχής. Δίνει ο Αχθοφορίδης. Εδώ τη Φτελιάς διαμαρτυρήθηκαν ότι έγινε ανατροπή μέσα στην περιοχή από τον Δημητριάδη. Θα δούμε την επανάληψη από την προσπάθεια του Κωνσταντινίδη της Φτελιάς. Εδώ πάει να μπει ο Κωνσταντινίδης στην περιοχή και εδώ το μαρκάρισμα από τον Παπαδόπουλο. Φάουλ εκτός περιοχής από τον Νίκο Αχθοφορίδη. Φάουλ για την ομάδα της Φτελιάς. Επίθεση για τον Άγιο Αθανάσιο. Πλησιάζουμε στο φινάλε του πρώτου χρόνου. Κούρτογλου. Ωραία για τον Ασλανίδη. Ασλανίδης μπαίνει στην περιοχή. Προσπαθεί να περάσει. Επιμένει ο Ασλανίδης και πάλι στον Κούρτογλου. Κούρτογλου πατάει την μπάλα. Γυρίζει προς πίσω στο Διαμαντή. Διαμαντή θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα περνάει από όλους παράλληλα από την εστία και τον Ιωαννίδη και φεύγει out. Παπαδόπουλος θα βγάλει μια σέντρα από δεξιά. Η μπάλα σκάει μπροστά στον Κοτσάκη, ο οποίος βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Ο τερματοφύλακας της Φτελιάς. Δημητριάδης κρατάει την μπάλα, θα βγάλει μία σέντρα. Δεν διώχνουν οι αμυντικοί από πίσω το σουτ. Η μπάλα θα πήγε out πάλι από τον Κούρτογλου. Πολύ καλό μάτσα από τον νεαρό. Η μπάλα πέρασε out. Πάμε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ένα κόρνερ για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο κόρνερ εκτελείται μέσα στην περιοχή. Μπάλα Δημητριάδης έχει ανέβει, κάνει την κεφαλιά στο δοκάρι. Δεν διώχνουν οι αμυντικοί. Γκολ. Αυτό είναι το 0-1 για τον Άγιο Αθανάσιο με τον κεντρικό αμυντικό τον Δημητριάδη, ο οποίος έκανε την κεφαλιά. Βλέπετε εδώ πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του προς το φινάλε του ημιχρόνου. Το γκολ για τον Άγιο Αθανάσιο. Η κεφαλιά από τον Δημητριάδη. Η μπάλα βρίσκει το δοκάρι και στην προσπάθειά του να διώξει εκεί ο αμυντικός, νομίζω και περάσει τη γραμμή. Η μπάλα στα δίχτυα 0-1 για τον Άγιο Αθανάσιο στο φινάλε του ημιχρόνου. Γκολ που έκρινε και την αναμέτρηση ουσιαστικά από την κεφαλιά του Δημητριάδη. Το 0-1 για τον Μέγα Αλέξανδρο. Και πάμε να δούμε το δεύτερο ημίχρονο που ο Άρης Φτελιάς άρχισε να πατάει καλά στο γήπεδο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν φάνηκε καθόλου επιθετικά. Στο δεύτερο προσπάθησε. Εδώ λοιπόν μια επίθεση για τον Άγιο Αθανάσιο. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ιωαννίδη η κεφαλιά, τον γκολ ακυρώνεται ω offside. Αυτό το γκολ από τον Στέφανο Ιωαννίδη στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Πέρσι στον Καλαμόνα. Πολύ καλό επιθετικό. Θα δούμε και την επανάληψη, αν και το πλάνο είναι δύσκολο να βοηθήσει από το σημείο που είναι. Εδώ τη στιγμή τη σέντρα. Θα δούμε. Εδώ η προσπάθεια, η σέντρα, ο Ιωαννίδης καταλογίζεται σε θέση offside, το γκολ ακυρώνεται, το γκολ του Αγίου Αθανασίου. Συνέχεια στο παιχνίδι, προσπάθησε η Φτελιά να βγει μπροστά να πετύχει την ισοφάριση. Μια προσπάθεια από δεξιά με τον Κούρτογλου. Θα κάνει μια κάθετη πάσα, Παπαδόπουλος, ωραία τρίπλα. Περνάει, μπαίνει στην περιοχή, παράλληλη σέντρα, εύκολα ο Κοτσάκη θα μπλοκάρει την μπάλα. Έκανε και το βολέ. Ένα φάουλ για την ομάδα της Φτελιάς. Εκτός περιοχής, η μπάλα περνάει, διώχνουν οι αμυντικοί από κοντά. Προσπάθησε να μπει στη φάση ο Σαβίδης, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε κόρνερ. Επίθεση για τον Άγιο Αθανάσιο με τον
Βαφάκη που γύρισε την μπάλα το σούτ. Εδώ διαμαρτυρήθηκαν του Αγίου για πέναλτι. Παίζεται, έδειξε ο κ. Αυτοφορίδης. Θα δούμε την επανάληψη. Έντονες διαμαρτυρίες του Μεγαλέξανδρου για πέναλτι. Δείτε εδώ από την μπάσα του Βαφάκη. Γυρίζει να μαρκάρει ο Πιμενίδης, ο νεαρός Πιμενίδης. Θα γίνει το σούτ εδώ. Μπάλα βρίσκει τον αμυντικό. Ο κ. Αυτοφορίδης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι του Μεγαλέξανδρου. Διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι που δεν δόθηκε. Έμεινε το 0-1. Ιωαννίδης προσπαθεί να μπει στην περιοχή, θα πέσει και εδώ από μαρκάρισμα αμυντικού. Κίτρινη κάρτα για θέατρο στον Ιωαννίδη από τον κύριο Αυτοφορίδη. Πάει και ο Τσιγεράκης να διαμαρτυρηθεί εκεί στο διαιτητή. Ιωαννίδης τιμωρείται με κίτρινη κάρτα για θέατρο. Προς το φινάλε του μάτς. Τον περιμένει να σηκωθεί ο Αυτοφορίδης και τον τιμωρεί με κίτρινη κάρτα. Εδώ και πάλι η επανάληψη και η κίτρινη κάρτα στον Ιωαννίδη για θέατρο από τον κύριο Αυτοφορίδη. Θυμίζω πάντα με την κεφαλιά του Δημητριάδη από το φινάλε του ημιχρόνου στο 0-1 ο Άγιος Αθανάσιος. Εδώ ο Ιωαννίδης και η κίνηση του Αυτοφορίδη, όπως ορίζει ο κανονισμός, να σηκωθεί για να δεχτεί την κίτρινη κάρτα και να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Επίθεση για τον Άγιο Αθανάσιο. Με τον Βαφάκη, ωραία κίνηση, Ιωαννίδης, σε καλή θέση ο Ιωαννίδης, το σούτ, η πλελάκιστα out. Πολύ καλή φάση εδώ για τον Μεγαλέξανδρο, να τελειώσει το μάτς. Το σούτ όμως του Ιωαννίδη πέρασε συρτά έξω από την εστία του Κοτσάκη. Τελευταίες προσπάθειες του μάτς, Βαφάκη στο κέντρο, προσπαθεί να περάσει, λήξη αγώνα από τον κύριο Αυτοφορίδη, τελικό αποτέλεσμα, φτελιά, Άγιος Αθανάσιος, 0-1. Τοπικό ντέρμπι σήμερα ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες και κάτι πρέπει να σημειώσω και δύο άιντιτες ομάδες, έτσι, γιατί από ό,τι θυμάμαι, έτσι δεν είναι Βασίλη, μόνο η Φτελιά και εμείς είμαστε η ομάδα χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα. Ένα τοπικό ντέρμπι, η ομάδα μου στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή, ξεκίνησε η κυκλοφορία, βγάλαμε πολλές φάσεις, κάναμε και τον γκολ έσω αυτόν τον γκολ, δικαιούμασταν τον γκολ, το πετύχαμε. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Η ομάδα της Φτελιάς μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Όπως λέω, έχουμε ποδοσφαιρικό τσαμπουκά. Τα παιδιά παίξανε, τα δώσαν όλα. Μας πιέσαν αρκετά. Εκεί η δικιά μου ομάδα λίγο έχασε την ψυχραιμία. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε λίγο μπάλα και να μπορέσουμε να βγούμε έξυπνα στην κόντρα και να τελειώσουμε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, κρατήσαμε το σκορ. Απειληθήκαμε κυρίως μόνο από στημένα απογεμίσματα του αντιπάλου όταν ανέβαιναν και οι αμυντικοί μπροστά. Δεν κινδυνέψαμε από ό,τι θυμάμαι. Καταφέραμε, κερδίσαμε το παιχνιδάκι, έληξε και προχωράμε μπροστά. Μεγάλη νίκη. Καλή επιτυχία στον Βασίλη και στη Φτελιά και ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Είστε καλά. Από την πλευρά μας να πω λίγο ότι όντως ήμασταν αίτητοι. Δεν είχαμε σκοπό να είμαστε σε αυτή τη βαθμολογική θέση. Έτυχε να έχουμε τρεις νίκες, τρεις σοπαλίες. Έτυχε σε αυτήν την αγωνιστική να έρθει η πρωτοπόρος ομάδα και η καλύτερη, πιστεύω, μαζί με το Καστρινό, ότι είναι οι δύο ομάδες που μάλλον θα βγουν και πιστεύω άνετα δεν θα έχουν πρόβλημα. Δυστυχώς είχαμε υποτίθεται 4-5 βασικούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν για κάποιους λόγους να παίξουν. Δεν είναι δικαιολογία ότι χάσαμε για αυτόν τον λόγο, όχι ότι άμα ήταν μπορεί να θα κερδίζαμε. Και τώρα που είδα λίγο το χαρτί, είδα ότι 6 από τους 11 που ξεκινήσαν ήταν κάτω από 2003 γεννηθείς, με 14 και 15 χρονών παιδάκια. Και μάλιστα και στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε και παίξαν και μάλλον και δύο παιδάκια, το οποίο είναι 2005 γεννηθείς. Δηλαδή, όχι, δεν βρίσκω δικαιολογία, απλά για αυτά είναι για αυτούς μια νίκη. Ουσιαστικά αυτό είναι η Φτελιά, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ομάδα. Δεν ήρθαμε εδώ να κοντράρουμε τον Άγιο. Προσπάθησαμε όμως στο ημίχρονο να πούμε ότι δεν θέλουμε να θα παρατήσουμε. Παίξτε όσο μπορείτε, το ευχαριστηθείτε το. Μακάρι να μας βγει το αποτέλεσμα, δεν μας βγήκε. Φυσικά ο καλύτερος ήταν ο Άγιος, δεν το συζητάμε. Ήταν πολύ καλύτερη ομάδα, πιο πολλούς εμπειρούς παίχτες. Και πιστεύω ότι θα έχει και πρόβλημα να τερματίσει και πρώτος. Αν εκτός αν δεν αυτοκτονήσει, καλή συνέχεια στο φίλο μου, τον Κώστα. Και πάνω απ' όλα, τουλάχιστον να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Έστω και όχι πολλές φάσεις, αλλά το δυνατό παιχνίδι που έγινε. Να είστε καλά.
ξηρή καρπή και στον αθλητισμό. Γιατί όχι, χαρίζουν δύναμη και ενέργεια. Τροφή μοναδικά νόστιμη και θρεπτική. Χωρίς ξένες προσμίξεις, απολαμβάνετε πάντα τη γνήσια γεύση που σας προσφέρουν. Ξηρή καρπή Ήλιος. Η φυσική σου επιλογή. Παντού κοντά σας. Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι και είχαμε την αναφορά μας στην β' κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας και επιστρέφουμε τώρα στις αθλοπαιδιές και να δούμε λίγο τι έγινε το Σαββατοκύριακο και να δούμε στη συνέχεια το χάντμπολ, τι έγινε με το μπάσκετ, με στο τα μπάσκετ, περιφερειακά. Στο μπάσκετ ο ΚΑΟΦ συνεχίζει την πολύ καλή του πορεία. 7 στα 7 και εδώ. 7 στα 7, κέρδισε στον Ορφέα Νέο Σκοπού Σερών εύκολα 42-67. Είναι η μοναδική ομάδα που είναι αίτητη, έχει 7 νίκες σε 7 αγώνες, αλλά μαζί στην κορυφή με 7 νίκες αλλά και μία ήττα μέχρι τώρα είναι ο Αστέρας Καβάλας και οι Σέρες. Ο ΚΑΟΦ όμως έχει κάνει το ρεπό του, οπότε ουσιαστικά είναι αυτός πρώτος. Καλή πορεία κάνουν και οι Τιτάνες Δράμας που είχαν ρεπό αυτή την αγωνιστική με ρεκόρ 5-2, 5 νίκες, 2 ήττες είναι κοντά στην τετράδα που θέλουν και έχουν ως στόχο. Το Δοξάτο ιτήθηκε στην έδρα του από τον Ηρακλή Καβάλας 52-85, ενώ η Προσοτσάνη έχασε στην Καβάλα από τον Αθλητικό Όμιλο με 67-47. Με ρεκόρ 1-6, μία νίκη, 6 ήττες, είναι πιο χαμηλά στη βαθμολογία οι Τιτάνες, το Δοξάτο, συγγνώμη, και η Προσοτσάνη. Οι Τιτάνες, είπαμε, έχουν 5 νίκες και 2 ήττες. Στο γυναικείο χάντμπολ στην Α1 κατηγορία, καλό μάτς για την Προσοτσάνη. Ιτήθηκε βέβαια στο πανόραμα από την τοπική ομάδα με 30-26. Το πάλεψε η δραμηνή ομάδα. Ισόπαλο 14-14 ήταν το ημίχρονο. Φάνηκε από αυτό το μάτσο ότι πραγματικά έχει τις δυνατότητες η ομάδα της Προσοτσάνης, που θυμίζω ότι τα εντός έδρας παιχνίδια που παίζει στην Προσοτσάνη τα παρακολουθείτε μόνο από την τηλεόραση Star Βόρειο Ελλάδος τηλεοπτικά. Η Προσοτσάνη λοιπόν έχει τις δυνατότητες να σώσει την κατηγορία. Υπάρχουν ομάδες που μπορεί να τις κοιτάξει στα μάτια. Το απέδειξε και με την Πηλαία στην πρεμιέρα, το απέδειξε και τώρα από το πανόραμα που έχασε με 30-26. Για πες μου τώρα. Πού το πάει η ομάδα Δράμα 86 και πού μπορεί να φτάσει? Είναι μια ομάδα με ένα γεμάτο ρόστερ, μια ομάδα με δύο ξένους, η οποία απέδειξε την ανωτερότητά της την Κυριακή σε ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί θυμίζω ότι το παιχνίδι με τον Άρη Νικέας στην τον Αθήνα το έδειχνε. Τον ιστορικότατο Άρη Νικέας με μεγάλη παράδοση στο χάντμπολ, το έδειχνε ζωντανό το Earth Sports, μία η ώρα το μεσημέρι, το είδα όλο το μάτς. Πολύ καλή εμφάνιση. Πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα μας. 31-34, διπλό σπουδαίο που φέρνει την ομάδα μας μέσα στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας, αυτό που έχει και ως στόχο. Καταπληκτικό παιχνίδι πρέπει να πούμε. Πολλά γκολ, είναι γεγονός ότι αυτά που συνέβησαν τα τελευταία 50 δεύτερα, ένα γκολ μπροστά, χάνεις πέναλτι, βάζω εγώ δυο γκολ και είναι πραγματικά η άγρια ομορφιά του χάντμπολ. Και τώρα κυρίες και κύριοι πάμε Super Link 2 Δόξα Δράμας, η οποία Δόξα Δράμας θα τα δούμε φυσικά χρονολογικά θα λέγαμε. Δημήτρη, είχε και ένα εξαιρετικό φιλικό. Ήρθε ο ΠΑΟΚ. Ήρθε ο ΠΑΟΚ, παρότι ο καιρός δεν βοήθησε στο να έχει δόξα τις απαιτούμενες πράξεις. Είχε και ένα τραυματισμό ο ΠΑΟΚ, έμαθα. Ναι, είχε ένα τραυματισμό του Ζαμπά, του Βραζιλιάνου. Και καλός παίχτης. Και καλός παίχτης. Θανάση, δεν βοήθησε ο κόσμος για να έχει, ο καιρός για να έχει πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ ήρθε με πολύ γνωστά ονόματα. Και Βιερίνια και Άκπο και Ζαμπά και Πέλκα. Και είχε, δεν ήταν καμία σχέση αυτό το φιλικό με εκείνο που είχε γίνει πριν από 4 χρόνια που είχε κατεβάσει ο ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, το K19. Δεν είχε καμία σχέση. Και η δόξα ήταν πάρα πολύ καλή. Προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, το γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο φιλικό, το οποίο βέβαια ο κόσμος το απόλαυσε και τηλεοπτικά μέσα από την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος που είχε τα αποκλειστικά δικαιώματα για το φιλικό παιχνίδι. Και μπορούμε, Θανάση, να πάμε δούμε, να δούμε πρώτα το φιλικό και επιστρέφουμε και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με Super League 2. We'll be right back.
Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Star Βορειοελλάδος, γεια σας από το γήπεδο της Δόξας. Ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι θα ξεκινήσει σε λίγο ανάμεσα στην Δόξα και τον ΠΑΟΚ. Τον πρωταθλητή και κυπελούχο πέρσι, νταμπλούχο ΠΑΟΚ, η Δόξα δίνει ένα πολύ σημαντικό φιλικό παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της, με παρουσία πολλών φίλων του ποδοσφαίρου. Βέβαια, ο καιρός μας τα χάλασε λίγο σήμερα. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί πιστοί φίλοι του ΠΑΟΚ ακριβώς στην απέναντι φύρα έχουν δώσει εδώ το παρόν, όπως και φυσικά οι φίλοι της Δόξας, για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Να δούμε λίγο τις ενδεκάδες με τις οποίες παρατάσσουν οι δύο προπονητές της δύο ομάδες. Για τη Δόξα, ο Κώστας Ανιφαντάκης παρατάσσει τερματοφύλακα τον Μιχάλη Λιάδη, 4 Αλκιβιάδης Μαρκοπουλιώτης, 5 Ευθύμης Αργυρόπουλος, 6 Άγγελος Οικονόμου, 11 ο Ισπανός Σέρτζιο Περέλο, 19 ο Αλέξανδρος Κόντος, 26 ο Αντώνης Αναστασίου, 30 ο Βαγγέλης Αυλονίτης, 32 ο Στέργιος Παρασκευάς, 34 ο Νίκος Σαμπανίδης και 37 ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε και κάποιους παίχτες της Δόξας που δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα στα φιλικά. Εδώ ένα σουτ του Πέλκα στο δοκάρι, στην πρώτη καλή φάση του αγώνα, μόλις στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Αυτό το μακρινό σουτ του Πέλκα στο κάθετο δοκάρι του Ηλιάδη. Έτσι, Νεσάκη, θα δούμε και αρκετά νέα παιδιά της Δόξας σήμερα που δεν τα είδαμε σε προηγούμενα παιχνίδια. Αυτά που λέμε τα δραμινά παιδιά και τι, κόντρα στον Βιερίνια, δηλαδή και στον Βαρέλα, οι οποίοι είναι ταμπλούχοι Ελλάδος. Μπροστινή παλιά για τον Πέλκα. Πέλκας είναι πολύ γρήγορος. Παίρνει την μπάλα ο Πέλκας. Τρίτο λεπτό μπαίνει στην περιοχή. Πέλκας, παράλληλη σέντρα, θα κόψουν οι αμυντικοί της Δόξας. Σωτήρια παρεμβολή εκεί από τον Αυλονίτη που έκοψε την μπάλα σε αυτό το γύρισμα του Πέλκα. Οικονόμου. Πολύ ωραία αλλαγή για τον Κόντο. Κόντος έχει χώρο. Κόντος, για να δούμε. Κόντος θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ καλή κεφαλιά προς τα πίσω. Πολύ καλή ευκαιρία για τη Δόξα. Αυτή η κεφαλιά που έγινε από τον Σαμπανίδη, το center for. Ωραία η σέντρα του Κόντου, αλλά ο Σαμπανίδης δεν είχε βάλει καλά το σώμα του. Στο 12 η πρώτη καλή ευκαιρία για τη Δόξα. Αλέξανδρος Κόντος πάνω στην μπάλα. Δύο παίχτες του ΠΑΟΚ στο τείχος. Ο Ροντρίγκο με τον Ζαμπά, οι δύο Βραζιλιάνοι είναι οι παίχτες που πήγαν στο τείχος. Ο Κόντος πάει για την εκτέλεση. Κόντος εκτελεί με δύναμη, κάπου βρίσκει μπάλα, γκολ! 1-0 για τη Δόξα. Να λοιπόν ο Αλέξανδρος Κόντος με αυτό το απευθείας φάουλ, με το καλό του αριστερό, η μπάλα κάπου βρήκε, δεν άλλαξε πορεία στο κέντρο της εστίας, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας ο Παπαδόπουλος. Το 20 η Δόξα με Αλέξανδρο Κόντο ανοίγει το σκορ, 1-0. Το έλεγα σε ένα φίλο μου, ο Αλέξης Στόχη, και η μπάλα αφού βρήκε κόντρα, νομίζω ψυχολογικό πλεονέκτημα για τη Δόξα. Να λοιπόν που η Δόξα ανοίγει το σκορ στο 20 με τον Αλέξανδρο Κόντο, 1-0. Πολύ ωραίο φάουλ. Μαρκοπουλιώτης. Δεν είναι καλή η πάσα του Μαουρίτσιο, έκοψε λαθασμένα όμως εκεί που είναι ο Παρασκευάς. Για να δούμε τώρα, έχει την επιλογή του Κόντου. Ανεβαίνει και ο Αναστασίου από αριστερά. Συχνά ανεβαίνει ο Αναστασίου. Τώρα πάει η μπάλα στον Κόντο. Κόντος μέσα στην περιοχή, το σουτ, την μπάλα περνάει παράλληλα και φεύγει από την άλλη πλευρά. Ωραία προσπάθεια αυτή με τον Αλέξανδρο Κόντο. Η μπάλα πέρασε έξω για τον ΠΑΟΚ στο 25. Πάνω από το τείχος, παραλίγο, καταπληκτική επέμβαση. Καταπληκτική επέμβαση. Ο Αργυρόπουλος έκανε το φάουλ. Άφησε, όλοι περίμεναν τον Κόντο και το εκτέλεσε ο Αργυρόπουλος το 29. Καταπληκτική επέμβαση του Σιμεών Παπαδόπουλου, του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, με το ένα χέρι απέκρουσε την μπάλα. Επιμένει η Δόξα. Μπροστινή παλιά θα κόψει τώρα ο Παναγιώτου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Δόξα από ένα ακόμη στημένο στο 29. Μαουρίτσιο. Ωραία κάθεται για τον Ροντρίγκο. Πέρασε ο Ροντρίγκο τώρα από τον Αυλονίτη. Παράλληλη σέντρα με στην περιοχή. Πέλκας. Πέλκας, ωραίο πλασέ, έξυπνο, αλλά η μπάλα out. Ωραία προσπάθεια αυτή. Πολύ καλή παράλληλη σέντρα του αριστερού μπακ του Ροντρίγκο. Ο Πέλκας μέσα στην περιοχή, έξυπνο, συρτό πλασέ, η μπάλα out στο 31. Στόχ πάνω στην μπάλα. Εκτελεί προς τα πλάγια για το Βιερίνια. Βιερίνια γεμίζει, πολύ ωραία η κόντρα και η μπάλα είναι out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για τον ΠΑΟΚ από κοντά. Νομίζω με τον Παναγιώτου, τον κεντρικό αμυντικό. Ωραία κομπίνα. Στοχ Βιερίνια. Βιερίνια με μία γυρίζει την μπάλα και ναι, ο Παναγιώτου ήταν αυτός που έβαλε την κόντρα. Αλλά η μπάλα πέρασε out στο 35. Στο 35. Και τώρα ξεκινάει το δεύτερο μεγάλο. Αυτές είναι οι δύο μοναδικές αλλαγές στο παιχνίδι. Η Δόξα συνεχίζει ακριβώς με την ίδια ενδεκάδα που τελείωσε το πρώτο. Μια καταπληκτική απόδοση στο πρώτο ημίχρονο. Και τώρα ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ, πολύ γρήγορος, προσπαθεί να βγάλει κόντρα επίθεση. Πέλκας, ο Αναστασίου τον πρόλαβε και του έκοψε την μπάλα. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Δημήτρης Πέλκας στο κόρνερ, διεθνής παίκτης του ΠΑΟΚ. Πέλκας εκτελεί, πέρασε η μπάλα από όλους, γκολ. 1-1. Αυτό γκολ από τον τερματοφύλακα της Δόξας, τον Γουίνεϊ, ο οποίος έκανε τραγικό λάθος, δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας και ουσιαστικά την έσβρωξε προς την εστία της ομάδας του στο 56 από το κόρνερ του Πέλκα. Ο Γουίνεϊ διώχνει λανθασμένα την μπάλα με γροθιές προς την εστία του
γκολ 1-1 για τον ΠΑΟΚ στο 56 με το αυτογκολ του Γουίνι. Κλέβουν οι του ΠΑΟΚ και τώρα Ζαμπά. Ζαμπά ελέγχει ωραία κάθετη πάσα για τον Μπέλκα. Πλασέ, Γουίνι θα σώσει την αιστεία του τώρα σε αυτό το πλασέ που έκανε ο Πέλκας. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Έρχεται ο Βιερίνια να κόψει την μπάλα. Επιμένουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Βιερίνια άλλαξε με το Μαουρίτσιο. Μια σέντρα. Θα κόψει ο Καψάλης. Μπάλα προς τα πίσω. Ζαμπά. Ωραία κίνηση από τον Ζαμπά. Παίζει με τον Μπέλκα. Μπέλκας δεν είναι offside. Μπαίνει στην περιοχή. Παράλληλη σέντρα από κοντά. 1-2 Ακμπομπ. Έτσι απλά. Πολύ ωραία συνεργασία. Ζαμπά, Μπέλκα και ο Ακμπομπ από κοντά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ανατροπή για τον ΠΑΟΚ. 1-2. Με σκόρερ τον Άγγλο. Τον Ακμπομπ σε μια πολύ ωραία συνεργασία. Ένα ωραίο τρίγωνο. Άλλαξαν γρήγορα την μπάλα. Ο Μπέλκας βγήκε από δεξιά. Μπήκε μέσα στην περιοχή την κατάλληλη στιγμή. Έκανε τη σέντρα και ο Ακμπομπ σε άδεια αιστεία την έστειλε στα δίχτυα. Με Μπέλκα και Ακμπομπ λοιπόν ο ΠΑΟΚ ανατρέπει το σκόρερ. 1-2. Νομίζω χάθηκε η συνοχή στο κέντρο του γηπέδου και όταν έχεις απέναντι τώρα Πέλκα, έχεις Άκοπ, από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ολιγορία και η μη συνοχή αυτό έφεραν. Βιερίνια, ωραία κάθετη για τον Άκποπ. Άκποπ μπαίνει στην περιοχή, θα διώξει με διπλή προσπάθεια και τριπλή ο Γουίνι τώρα. Εντυπωσιακός πραγματικά, σωτήριες επεμβάσεις. Νομίζω μπορεί να δέχτηκε τον γκολ, αλλά τώρα ο κόσμος το χειροκροτά γιατί έκανε δύο σπουδαίες επεμβάσεις στη συνέχεια. Συνεχόμενες κιόλας. Πολύ καλά τα ανακλαστικά από τον Γουίνι. Κρατάει το 1-2. Καψάλης. Δεν χρειάζονται τρίπλες εκεί, χάνει την μπάλα καθαρά. Ο ΠΑΟΚ στην κόντρα, η πάσα με στην περιοχή, το σούτ έτσι απλά 1-3 για τον ΠΑΟΚ με σκόρ εντό Λάμπρου. Το χρειαζόταν αυτό το γκολ ο Λάμπρου. Ένα αυθεντικό ταλέντο, στον Ηρακλή ξεκίνησε, θυμάστε. Βρέθηκε στην Ολλανδία να παίζει τώρα στον ΠΑΟΚ. Έγινε το λάθος εκεί από τον Καψάλη που πήγε να ανέβει, να κάνει παιχνίδι, έχασε το κοντρόλ. Ο ΠΑΟΚ βρήκε διάδρομο και με αυτό το ωραίο πλασέ στη γωνία της εστίας από τον Λάμπρου. Δόξα ΠΑΟΚ 1-3. Με σκόρ τον Λάμπρου. Είπαμε, χάσανε τον συντονισμό τους. Εδώ ο κάπτεν της Δόξας δεν έχει καλή συνεργασία με το ΧΑΠ. Τελείωσε. Και τώρα σφυρίζει τρεις φορές ο Κώστας Πουλικίδης. Ήταν η τελευταία φάση του φιλικού αγώνα, φίλες και φίλοι. Τελικό αποτέλεσμα. Δόξα ΠΑΟΚ 1-3. Ένα χρήσιμο φιλικό συμπερασμάτων και για τις δύο ομάδες. Είδαμε το φιλικό, κυρίες και κύριοι, και θα δούμε σε λίγο και το τι έγινε στον επίσημο αγώνα δύο μέρες και ούτε δύο μέρες αργότερα μεταξύ της Δόξας Δράμας και της Παναχαϊκής. Πάμε όμως να δούμε πρώτα τις κάρτες, κυρίες και κύριοι, από την Super League 2, από την Β' κατηγορία. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε την αγωνιστική που διανύσαμε το Σαββατοκύριακο. Δόξα Δράμας Παναχαϊκή 1-1, Πλατανιάς Απόλλων Σμύρνης 0-1, πέρασε ο Απόλλων και από τον Πλατανιά, Λεβαδιακός Απόλλων Λάρισας 2-0, Πας Γιάννενα Απόλλων Πόντου. Είναι 3-0 αυτό το μάτς, έγινε 3-0. Πριν από λίγο, έβαλε και ένα γκολ στο φινάλε τα Γιάννενα, 3-0 είναι. 3-0, Εργοτέλης Καραϊσκάκης 4-2 και Κέρκυρα Χανιά 0-2. Έχουμε πάντως δύο ομάδες οι οποίες πάνε από ήττα σε ήττα. Είναι η Κέρκυρα και ο Απόλλων Πόντου, Δημήτρη. Και έχουν και μείον βαθμούς. Έχουν ξεκινήσει και μείον βαθμούς. Έχουν και μείον. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία.
Απόλλωνος Μύρνης 13, ΠΑΣ Γιάννενα 11, Πλατανιάς 10, Παναχαϊκή 9, Χανιά 8, Λεβαδιακός Εργοτέλης Καραϊσκάκης 7, Δόξα Δράμας 6, Απόλλων Λάρισας 5, Κέρκυρα μείον 3 και Απόλλων Πόντου μείον 6 είναι στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Έτσι όπως βλέπετε την κάρτα είναι διαμορφωμένη για δύο εξάδες. Θυμίζω ότι στο τέλος της σεζόν οι πρώτοι 6 παίζουν για play-off ανόδου. Η δεύτερη εξάδα παίζει για play-out. Ουσιαστικά δηλαδή άλλες 10 αγωνιστικές έχουν να παίξουν μετά. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη Δόξα αν μπορέσει και καταφέρει και τσιμπήσει μία θέση στην πρώτη εξάδα. Εντάξει, είναι λίγο τα πράγματα άγρια. Καλή συνέχεια στην Δόξα Δράμας, στο πρωτάθλημα της Super League 2 και πάμε τώρα να δούμε τη Γάμα Εθνική όπου έχουμε καλά νέα πρέπει να πούμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα. ΑΕΤΟΣ Οφρυνείο, Νέστος Χρυσούπολης 0-1. Ο Νέστος παρά τις απουσίες του μία ακόμη νίκη εντυπωσιακός με γκολ του Φραγκούλη στο 69. Μετά το τέλος της δικής μας εκπομπής, στην εκπομπή του Θέμη Χατζιαναγνώστου της Καβάλας, θα δείτε εκτενέστατα στιγμιότυπα από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Απόλλων Παραλιμνίου, Ορφέας Ξάνθης 1-1. Προηγήθηκε το Παραλίμνιο λίγο πριν το τέλος όμως ο Λουντουλούς στο 48 το 1-0. Στο 85 με πέναλτι ο Μελισσόπουλος το 1-1 για τον Ορφέα Ξάνθης. Πανσεραϊκός Δόξα Θεολόγου, εδώ μιλάμε τώρα για σκορ χάντμπολ, πόλο 7-0. Τρία γκολ ο Πτηνόπουλος, δύο γκολ ο Γκούρτσας και από ένα ο Πολίζος και ο Μπόσο, ο έγχρωμος ποδοσφαιριστής για τον Πανσεραϊκό. Άρη Σαββάτου, Πανδραμαϊκός, μπράβο τον Πανδραμαϊκό, 2-3. Παλικαρίσιο διπλό για τον Πανδραμαϊκό, μεγάλη υπόθεση να επανέλθει στις νίκες μετά το βαρύ 0-4, θυμάστε, την προηγούμενη εβδομάδα από το Παραλίμνιο και μάλιστα με ανατροπή. Προηγήθηκε ο Πανδραμαϊκός με τον Βραζιλιάνο Μπελμάνι στο 6-1-0, ισοφάρισε με τον Καλαϊτζίδη το Άβατο στο 35-1-1, στο 53 ο Τσάπαρης έκανε το 2-1 και ο Πανδραμαϊκός έκανε ανατροπή στην ανατροπή, 57 Μπερούκας 2-2 και 64 Μπελμάνι σκοράρουν συνέχεια ανελιπώς, κατάπαυστα Μπερούκας και Μπελμάνι το τελικό 2-3 για τον Πανδραμαϊκό, μεγάλο διπλό. Ένωση Αλεξανδρούπολης Ηρακλής Νέου Ζυγού Ξάνθης 2-0. Φορμαρισμένη Ένωση Αλεξανδρούπολης, επόμενη αντίπαλος του Πανδραμαϊκού την ερχόμενη Κυριακή 3 η ώρα. Δίκαιη νίκη με γκολ του Γκαβανόζη και του Πατσιούρα και τα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Και Κεραυνός παίρνει Κυλκισιακός 2-1. Με γκολ του Μπελίτσα στο 86 παίρνει, πήρε την νίκη. Προηγήθηκε με γκολ του Μελισσόπουλου, διορθώνω, στο 91 πήρε την νίκη η παίρνει. Στο 62 ο Μπαντάνης είχε κάνει το 1-0. Στο 87 ο Κυλκισιακός είχε ισοφαρίσει με τον Μπελίτσα σε 1-1. Και ρεπό είχε Δόξα κάτω Καμήλας. Και πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, την βαθμολογία τώρα. Νέστος Χρυσούπολης 24, Πανδραμαϊκός 21 δεύτερος. Πανσεραϊκός 21 δεύτερος. Πανδραμαϊκός 19. Απόλλων Παραλιμνίου και ΑΕΤΟΣ Οφρυνείου 15. Κεραυνός Πέρνης 11. Δόξα κάτω Καμήλας 10. Ένωση Αλεξανδρούπολης 10. Άρη Σαββάτου 9. Ορφέας Ξάνθης 6, Ηρακλής Νέου Ζυγού 5, Κυλκισιακός 4 και Δόξα Θεολόγου Ουραγός με έναν βαθμό. Οι πέντε τελευταίοι υποβιβάζονται. Βλέπετε ότι και η Ένωση Αλεξανδρούπολης καίγεται για βαθμούς. Είναι επικίνδυνο το μάτς για τον Πανδραμαϊκό. Θέλει μεγάλη προσοχή την Κυριακή. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική που έχει ένα πολύ μεγάλο μάτς. Απόλλων Παραλιμνίου ΑΕΤΟΣ Οφρυνείου, Νέστος Χρυσούπολης Πανσεραϊκός, το μεγάλο παιχνίδι. Το απόλυτο ντέρμπι, το απόλυτο ντέρμπι. Το απόλυτο ντέρμπι της κατηγορίας, πρώτος με δεύτερο. Ορφέας Ξάνθης Άρης Αβάτου. Πανδραμαϊκός Ένωση Αλεξανδρούπολης, καλή συνέχεια στο Πανδραμαϊκό και προσοχή στο μάτς. Δόξα κάτω Καμήλας Κυλκισιακός, Ηρακλής Νέου Ζυγού Κεραυνός Πέρνης, ρεπό έχει η Δόξα Θεολόγου. Για να καταλάβουμε τι γίνεται στην επίθεση του Πανδραμαϊκού φέτος, Θανάση, αρκεί να αναφέρω ότι στον πίνακα το σκόρερ προηγεί τον Μπερούκας με 9 γκολ και ακολουθεί ο Μπελμάνι με 8. Οι δύο πρώτοι σκόρερ δηλαδή, 17 γκολ. Συνολικά ο Πανδραμαϊκός πόσα γκολ έχει βάλει? Νομίζω 19, νομίζω άλλοι δύο παίκτες έχουν. Θα σου πω αμέσως να το δω λίγο στα στατιστικά μου γιατί το έχω κρατημένο. Συνολικά έχει βάλει 21 γκολ ο Πανδραμαϊκός. Δηλαδή τα 17, τα 17 από τα 21 τα έχουν πετύχει ο Μπερούκας και ο Μπελμάνι. Οι δύο αυτοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, πρέπει να πούμε. Να αφήσουμε την κάρτα. Απλά, Θανάση, πριν συνεχίζεις, να πω εγώ ένα συγγνώμη στον κόσμο του Πανδραμαϊκού. Είναι το πρώτο μάτς, μάλλον και το δεύτερο, γιατί και στον Κυλκισιακό απαγορευόταν να έχουμε κάμερα για το μάτς με το Αριαβάτου. Αλλά και εγώ είχα το ίδιο πρόβλημα που είχε και ο Θέμης από την Καβάλα το Σάββατο, γιατί ο Θέμης καλύπτει όλη τη Γάμα Εθνική. Αλλά πέσανε όλα τα μάτς μαζί. Η Γάμα Εθνική αυτή τη βδομάδα δεν έγινε Κυριακή, λόγω της 17 Νοέμβρη επιλέχτηκε να γίνει Σάββατο όλο το πρωτάθλημα. Και καταλαβαίνετε ότι με 7 αγώνες στην Α κατηγορία και με τις υποχρεώσεις και στην Καβάλα το ίδιο Θέμης, 7 αγώνες στην Α κατηγορία.
κατηγορία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να στείλουμε κάμερα και στην Ξάνθη για να έχουμε το άβατο με τον Παδραμαϊκό. Πάντως, καλή συνέχεια στον Παδραμαϊκό. Είναι η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, Γκολ και Θέαμα. Εμείς θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και μπαίνουμε πλέον στην πρώτη ερασιτεχνική κατηγορία να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε τις φάσεις από όλα τα παιχνίδια. Μείνετε μαζί μας. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Γκολ και Θέαμα και σήμερα είμαστε μαζί σας με... και πάμε τώρα στην Α' ερασιτεχνική κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας. Δημήτρη. 8η αγωνιστική, Θανάση. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα. Θα δούμε και τα 7 παιχνίδια, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Δευτέρα. Είναι λοιπόν από την πρώτη αγωνιστική. Βλέπετε και τα 7 παιχνίδια μόνο από το Σταρ. Ορφέας χωριστής Κύρια 0-3. Το τρένο του Λάζαρο Μουρατίδη δεν έχει σταματημό. Πάει για νέο ρεκόρ. Μεγάλη νίκη μέσα στη χωριστή με γκολάρα το πρώτο του Τσοχαταρίδη. Θα τα δείτε. Φωτολίβος Νέα Μισός 1-2. Παιχνίδι που το παρακολούθησα το 90 λεπτό. Όλο το μάτς θα το δείτε αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ. Πολύ καλό παιχνίδι. Ισοφάρισε στο 86 το Φωτολίβος και στο 90 συν δέχτηκε τον γκολ της ήττας. Πετρούσα Καλύφητος 6-1. Νέο ξέσπασμα για την Πετρούσα με χάτρικ Γιώργου Γεωργιάδη. Δόξα Βόλακας Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων. Διπλό πρωταθλήματος για τους Αμπελόκηπους. Μεγάλο διπλό μες στο Βόλακα με δύο γρήγορα γκολ στα δύο ημίχρονα. Οι Αμπελόκηποι πήραν μεγάλη νίκη. Δόξα το Καλαμπάκι 0-2. Πάντα ψηλά και το Καλαμπάκι στη βαθμολογία. Αναμενόμενο διπλό. Προσοτσάνη Καλυβρίση 3-0 στο γειτονικό ντέρμπι. Καλύτερη Προσοτσάνη με δύο γκολ του Κοκλίδη πήρε την νίκη. Και Νευροκόπη Κεραυνός Αρκαδικού. Το Νευροκόπη με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Νέο τρίποντο για την καλή ομάδα φέτος του Στράτου Κονταξι 2-0 το τελικό αποτέλεσμα. Να δούμε τη βαθμολογία. Μετά από 8 παιχνίδια, όλες οι ομάδες έχουν τα ίδια παιχνίδια. Αμπελόκηποι στην κορυφή με 20 βαθμούς. Τα Κύρια σε απόσταση μίας νίκης στους 17. Καταπληκτική πορεία για την Αθλητική Ένωση Κυργίων. Το Καλαμπάκι στους 15 μαζί με Προσοτσάνη και Βόλακα. Εδώ αυτή η πεντάδα και με την Πετρούσα που είναι έκτη και έχει 13 δείχνουν ότι μπορούν να έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό στην πρώτη τετράδα. Τον Ευροκόπη από κοντά ανεβαίνει στην 7η θέση με 11 βαθμούς. Καλυβρίση επίσης 11. Η Νέα Μισός και οι χωριστοί έχουν από 10 και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι περιπέτειες. Θυμίζω ότι οι δύο τελευταίοι υποβιβάζονται. Ο Παδραμαϊκός, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει να πέσει. Οπότε οι δύο τελευταίοι θα πέσουν στη β' κατηγορία. Καλύφητος και Δοξάτο έχουν από 2 νίκες και 1 ισοπαλία στους 7 βαθμούς, χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, με 2 ισοπαλίες στο Φωτολίβος και με 1 ισοπαλία ο Κεραυνός Αρκαδικού. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική το ερχόμενο Σάββατο που έχει πολύ καλά παιχνίδια. Ένα από αυτά είναι δύο παραδοσιακές ομάδες, Καλυβρίση Βόλακας. Αρκαδικός Δοξάτο, μεγάλο εξάποντο στη μάχη για την παραμονή. Νομίζω τελικός για τον Κεραυνό και ας είναι ακόμη η 8η αγωνιστική. Προσοτσάνη Νευροκόπη, επίσης πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Κύρια Νέα Μισός, και αυτό αν έχει ενδιαφέρον. Η Νέα Μισός είναι μια ανταγωνιστικότατη ομάδα, τα Κύρια πάνω από νίκη σε νίκη. Καλύφητος Χωριστή, ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι. Αμπελόκηποι Φωτολίβος, φαβορή μεγάλο εδώ στο Κραχτίδι. Οι Αμπελόκηποι και ένα πολύ μεγάλο μάτς, πολύ μεγάλο ντέρμπι, δύο πολύ βαριές φανέλες, Καλαμπάκι με Δόξα Πετρούσας. Θανάση. Ενδιαφέρουσα πραγματικά η αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάμε λοιπόν. Ξεδιπλώνουμε τα παιχνίδια από τον αγώνα Δοξάτο Καλαμπακίου 0-2, φάσεις, γκολ και δηλώσεις. Γήπεδο Δοξάτου, Δοξάτο Καλαμπάκι 0-2 στο γειτονικό ντέρμπι. Πουλικίδης διαιτητής του αγώνα με βοηθούς Κοτανίδου και Παναγιώτη Κουβαλάκη. Συνθέσεις Δοξάτο Πέτρος Ερέτης προπονητής. 1 Καραγιανίδης, 2 Χιωτάκης, 3 Ψαράς, 4 Νότας, 5 Καραγιανίδης Γιώργος, 6 Παπαδόπουλος, 7 Αγγελόπουλος, 8 Κοντζαμάνης, 9 Κυριαζάκης, 10 Αποστολίδης και 11 Χατζηνικολίδης. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν και οι Βιράνης, Ελμπασίδης, Καρατζόγλου και Ζαγοράκης. Για το Καλαμπάκι, Μιχάλη Τσοκακτσίδης προπονητής. 1 Τάφα, 2 Κασαπίδης, 3 Καρατζόγλου, 4 Κλόγκερη, 5 Μήτρε, 6 Στάικος, 7 Περπερίδης, 8 Μαυροβασίλης, 9 Τζιβανάκης, 10 Κωνσταντινίδης και 11 Δημητρίου. Στο δεύτερο μέρος αγωνίστηκαν και οι Ναθαναήλ, Ισάκου, Καράνταης και Μποζής. Εδώ λοιπόν ο χαιρετισμός των δύο ομάδων στο γήπεδο του Δοξάτου. 0-2, πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα του Καλαμπακίου στην προσπάθεια που κάνει να πλησιάσει τις πρώτες θέσεις. Το Δοξάτο μάλλον ήταν από τα παιχνίδια που δεν υπολόγιζε στη μάχη της παραμονής. Κόρνερ για το Καλαμπάκι. Μέσα στην περιοχή η μπάλα, μια κεφαλιά από τον προβλημένο Μήτρε. Η μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Δοξάτου, του Καραγιανίδη, στην πρώτη καλή φάση της αναμέτρησης. Νέα προσπάθεια για το Καλαμπάκι από αριστερά. Θα γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Τζιβανάκης είναι μέσα στην περιοχή. Πάει να γίνει το πλασέ από πίσω. Θα διώξει την τελευταία στιγμή και ο Δημητρίου πήγε να μπει στη φάση. Έδιωξε ο Καραγιανίδη σε κόρνερ. Κόρνερ για το Καλαμπάκι που μπήκε δυνατά
τα πίεσε από την αρχή. Εδώ είναι το δοκάρι, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μπερμπερίδη. Στο δεύτερο δοκάρι περίμενε την μπάλα. Βλέπετε εδώ το γύρισμα, η μπάλα περνάει, Μπερμπερίδης, η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι. Πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα του Καλαμπαχίου να ανοίξει το σκορ στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Επίθεση για το Δοξάτο από τις πρώτες επιθέσεις στο μάτς με Γκοτζαμάνι. Η μπάλα από δεξιά, ένα σούτ, η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια. Ένα πλάγιο για το Καλαμπάκι από δεξιά. Ένα γέμισμα μες στην περιοχή, κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει out. Πολύ καλή στιγμή εδώ με το Λευτέρη τον Τζιβανάκι μες στην περιοχή να κάνει την κεφαλιά, η μπάλα να φεύγει out. Νέα επίθεση από δεξιά για το Καλαμπάκι, σέντρα μες στην περιοχή, η μπάλα περνάει από όλους. Τζιβανάκης προσπαθεί να γυρίσει το σουτ. Εδώ δεύτερο δοκάρι για το Καλαμπάκι, η μπάλα περνάει εκτός εστίας out στο 29, αυξάνει πίεση το Καλαμπάκι και πάμε στο 31, θα δούμε το replay πρώτα. Στο δεύτερο δοκάρι του Καλαμπακίου στο μάτς, εδώ η σέντρα, η μπάλα περνάει. Η προσπάθεια μες στην περιοχή, η πάσα από κοντά το σουτ, τη βρήκε και ο Καραγιαννίδης την μπάλα, βρήκε και το δοκάρι και πέρασε εκτός εστίας out βέβαια, ήδη ο διαιτητής της αναμέτρησης. Και φτάνουμε στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το κόρνερ εδώ τώρα, δείτε αυτή τη φάση, μπάλα μέσα στην περιοχή. Το σουτ από το κλόκερι θα περάσει εκτός εστίας και πάμε στο κόρνερ από την άλλη πλευρά τώρα με Μαυροβασίλη. Πτώση μέσα στην περιοχή από το μαρκάρισμα του Νότα στον κλόκερι, πέναλτι και κίτρινη κάρτα από τον κύριο Πουλικίδη. Θα δούμε την επανάληψη. Εδώ λοιπόν στο κόρνερ του Μαυροβασίλη, πέφτει από μαρκάρισμα του Νότα ο κλόκερι, πέναλτι. Κοντά στη φάση ο κύριος Πουλικίδης, πέναλτι για την ομάδα του Καλαμπακιού και κίτρινη κάρτα στον αμυντικό του Δοξάτου. Στο 33 αυτή η φάση, ο πολύπυρος ο αρχηγός ο Λευτέρης ο Τζιβανάκης στην εκτέλεση με αντίπαλο τον Καραγιαννίδη, εκτελεί εύστοχα το πέναλτι, γκολ 0-1 Καλαμπάκι με σκόρε του Λευτέρη τον Τζιβανάκη στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ και πάλι η επανάληψη με τον Τζιβανάκη. Εκτέλεσε σωστά, ψηλά, δυνατά. Έπεσε στο σωστό σημείο, στη σωστή γωνία ο Καραγιαννίδης, αλλά δεν μπόρεσε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. 0-1 Δοξάτο Καλαμπάκι με εύστοχο εκτελεσμένο πέναλτι από τον Τζιβανάκη. Προσπάθεια για το Δοξάτο, μία σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα απομακρύνουν οι αμυντικοί. Εδώ και μία κίτρινη κάρτα προφανώς για διαμαρτυρία σε παίκτη του Δοξάτου. Εδώ και πάλι η επανάληψη. Εδώ η πάσα, εδώ μάλλον υπήρξαν χλιαρές διαμαρτυρίες για πέναλτι στον Πουλικίδη, ο οποίος τιμώρησε με θέατρο κίτρινη κάρτα τον παίκτη του Δοξάτου για αυτή την πτώση που είχε μέσα στην περιοχή. Από τις τελευταίες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου. Μία ακόμη επίθεση με τον Δημητρίου για το Καλαμπάκι. Δημητρίου θα κάνει ωραία προσποίηση. Αφήνει ο Κωνσταντινίδης κάτω τα πόδια. Μακρινό σου σιρτό η μπάλα θα φύγει εκτός αστείας. Και πάμε τώρα στα στιγμιότυπα του δευτέρου ημιχρόνου. Αφού δούμε και αυτή την προσπάθεια για το Καλαμπάκι με μια ωραία κάθετη παλιά, παράλληλη σέντρα, τελευταία στιγμή προβολή του αμυντικού θα απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του. Και τώρα ξεκινάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Αυτή ήταν η τελευταία φάση του πρώτου ημίχρονου που είδαμε για το Καλαμπάκι. Θυμίζομαι το πέναλτι του Τζιβανάκη από το 33, το σκόρ είναι 0-1. Μαυροβασίλης ένα ακόμη στημένο. Κόρνερ, η μπάλα μέσα στην περιοχή περνάει από όλους μια κεφαλιά. Θα πέσει ο Καραγιαννίδης να μπλοκάρει την μπάλα. Νέα επίθεση για το Καλαμπάκι, ωραία κάθετη από δεξιά. Μπαίνει στην περιοχή ο Κωνσταντινίδης, το σουτ, η μπάλα θα φύγει out. Ο Μπερμπερίδης ήτανε που έκανε την παράλληλη σέντρα, η μπάλα πέρασε out. Ένα ακόμη κόρνερ για το Καλαμπάκι, πολλά κόρνερ, πολλά σκημένα στο παιχνίδι. Η μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά με το ένα χέρι, εντυπωσιακά θα πέταξε την μπάλα σε κόρνερ ο Καραγιαννίδης. Καλή στιγμή για το Καλαμπάκι που έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και στο δεύτερο ημίχρονο. Κάθετη πάσα τώρα Δημητρίου, ο νεαρός, ωραία προσπάθεια. Γυρίζει προς τα πίσω, θα γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ασυνεννοησία των αμυντικών. Κωνσταντινίδη στο σουτ στην κίνηση. Η μπάλα θα φύγει out. Καλή στιγμή με Κώστα Κωνσταντινίδη. Πάλι Κώστας Κωνσταντινίδης ένα φάουλ. Ένα ακόμη δοκάρι. Το τρίτο του Καλαμπακίου στο μάτς από το φάουλ του Κωνσταντινίδη. Εκτός περιοχής η μπάλα. Μια μπροστινή παλιά. Στάικος προσπαθεί να κάνει το σουτ. Θα κόψουν οι αμυντικοί. Άλλη μια φορά η επανάληψη. Ωραίο το φάουλ του Κώστα Κωνσταντινίδη πάνω από το τείχος. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Καραγιαννίδη στο 64. Αυτή η φάση για το Καλαμπάκι. Μαυροβασίλης θα κάνει μία ακόμη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα περνάει, κεφαλιά του κλόκερι. Διώχνουν οι αμυντικοί και ο Κωνσταντινίδης από κοντά το 0-2. Και το ξέσπασμα του Στάικου ότι επιτέλους μπήκε το 0-2 με τις πολλές ευκαιρίες που είχε το Καλαμπάκι. Αυτό είναι το γκολ λοιπόν από τον Κωνσταντινίδη, το 0-2 για το Καλαμπάκι. Να και η επανάληψη. Μαυροβασίλης είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα περνάει από όλους. Μία κεφαλιά του κλόκερι διώχνει ο Καραγιαννίδης, γυρίζει ωραία ο Στάικος και ο Κωνσταντινίδης από κοντά τη στέλνει εύκολα στα δίχτυα. Δοξάτο Καλαμπάκι 0-2 στο 68 με σκόρερ τον Κώστα Κωνσταντινίδη. Τυπική διαδικασία το υπόλοιπο μάτς. Μία ακόμη επίθεση για το Καλαμπάκι με τον Δημητρίου. Ωραία κόβει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια και πετύχει ένα υπέροχο γκολ. Θυμάστε μέσα στην Καλυβρίση το 2-5 με παρόμοιο τρόπο. Νέα επίθεση για το Καλαμπάκι μπροστινή μπαλιά. Ένα τακουνάκι προς τα πίσω θα κόψουν οι αμυντικοί του Δοξάτου.
Είμαστε προς το φινάλε της αναμέτρησης και με τάκλινγκ το πλάγιο για το Καλαμπάκι. Επίθεση για το Δοξάτο με Αγγελακόπουλο και ένα μακρινό σουτ πάνω από τα δοκάρια από τον Κοντζαμάνι. Δεν ανησύγησε ιδιαίτερα ο Τάφα στο παιχνίδι. Νέα επίθεση για το Δοξάτο παλιά για τον Νότα. Βγαίνει γρήγορα, μπλοκάρει την μπαλά ο Τάφα. Κάνει και το βολέ γρήγορα προς τον Τσιβανάκη. Κωνσταντινίδης, πολύ ωραίο κατέβασμα. Θα κάνει την μπάσα. Το σούτ από τον Στάικο θα μπλοκάρει εύκολα ο Καραγιαννίδης. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα τώρα. Μια προσπάθεια με Μαυρό Βασίλη για το Καλαμπάκι. Παλιά για τον Δημητρίου. Το γύρισμα δεν είναι καλό. Θα κόψουν οι αμυντικοί και η λήξη του αγώνα από τον κύριο Πουλικίδη. Τελικό αποτέλεσμα. Δοξάτο Καλαμπάκι 0-2. Ναι, σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Ο τρόπος που επιλέξαμε να παίξουμε σήμερα νομίζω μας έδωσε τη δυνατότητα να βρούμε τις λύσεις απέναντι σε έναν αντίπαλο που έρχεται από θετικά αποτελέσματα. Να δημιουργήσουμε πολλές φάσεις και σε εξέλιξη παιχνιδιού, να πιέσουμε πολύ και να κερδίσουμε και πολλές στατικές φάσεις. Κάναμε τα γκολ, είχαμε και τα δοκάρια, είχαμε και τις φάσεις μας και νομίζω ότι φτάσαμε σε μια δίκαιη και σημαντική νίκη. Γιατί όπως σας είπα στην αρχή, το γήπεδο είναι πολύ δύσκολο εδώ και δυσκολεύει αυτό κάθε προσπάθεια και των δύο ομάδων βέβαια. Αλλά εμείς θέλαμε πολύ να φτάσουμε στην νίκη και αυτό σε δυσκολεύει πολύ στο να βρεις εύκολα τις λύσεις. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την νίκη, για τη συνέχεια που δίνουν σε μια σειρά αγώνων. Έχουμε μια δύσκολη εβδομάδα, ακολουθεί κύπελο και ένα εντός έδρας παιχνίδι με τη Ρούσα στο γήπεδό μας. Οπότε πρέπει να προσανατολιστούμε κατευθείαν πρώτα στον αγώνα του κυπέλου και στη συνέχεια το επόμενο μάτς. Καλή συνέχεια στον Πέτρο και στην ομάδα του και να του ευχηθώ στο ξεκίνημα της καινούργιας προσπάθειας που κάνει στον χώρο της προπονητικής ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε σήμερα. Γνωρίζαμε ότι το Καλαμπάκι είναι και αξιόλογη η ομάδα, έχει πολύ καλό σύνολο. Υπάρχουν ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, ένας πολύ καλός προπονητής. Μας τύχησαν οι απουσίες, ειδικά του center for μας, του Μπόρις, του Κόντεφ. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να καλύψουμε το κενό του και στη διάρκεια του αγώνα προέκυψαν κάποια προβλήματα μικροτραυματισμών και δεν μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε στον αγώνα όπως θα θέλαμε. Δουλέψαμε μέσα στη βδομάδα, αναλύσαμε τον αντίπαλο, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Ήταν ένας αγώνας και πέρασε. Από εκεί και μετά έχουμε το επόμενο Σαββάτο έναν αγώνα σημαντικό για μας. Θα μαζέψουμε τις δυνάμεις μας, θα προπονηθούμε για να πάμε για το καλύτερο αποτέλεσμα εκεί. Συγχαρητήρια στον coach και στην ομάδα του Καλαμπακίου για την νίκη και τους εύχομαι να πετύχουν τους στόχους τους. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι εδώ στα Αρβορείο Ελλάδος γκολ και θέαμα και στον επόμενο αγώνα. Πετρούσα Καλύφητος 6-1. Πάμε να δούμε φάσεις γκολ και δηλώσεις. Πάμε και στο σκορ της ημέρας. Πετρούσα Καλύφητος 6-1. Ξέσπασε η Πετρούσα. Διαιτητής του αγώνα ο κύριος Σκιουμπάρας με βοηθούς τον κύριο Επισκέπτη και τον κύριο Σαπανίδη. Ο Δημήτρης Κυριακίδης για την Πετρούσα παρέταξε 1 Ιακωβίδη, 2 Στόικου, 3 Παπακοσταντίνου, 4 Μητρούση, 5 Τζάρτζαλο, 6 Αυγητίδη, 7 Καλέργη, 8 Στόικου, 9 Γεωργιάδη, 10 Άρμεν και 11 Δροσίδη. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαν και οι Ζεδαμάνης Ανέστης, Παλικάρης, Ζεδαμάνης Κυριάκος και Γιαγκούλας. Για την Καλύφητο, 1 Μητρούσης, 2 Φουρουτζής, 3 Νεοφυτίδης, 4 Γιάντσογλου, 5 Ουρσούζης, 6 Θεοδωρέλης, 7 Τριφίδης, 8 Κυριακίδης, 9 Τσαρτσιταλίδης, 10 Μαντάς και 11 Αμπεσλίδης. Στον πάγκο Κωνσταντινίδης Μιχάλης, Ορφανίδης, Λέκοβιτς, Μαυρίδης Νόντας, Παπαδόπουλος, Τσάκαλος και Παπαδόπουλος. Εδώ χαιρετισμός των δύο ομάδων λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Νομίζω ότι το τελικό σκορ τα λέει όλα. Αν και η έκταση του σκορ αδικεί την προσπάθεια που έκανε η ομάδα του Τάσου Λευκόπουλου. Πάμε λοιπόν στις φάσεις του αγώνα. Πρώτη σέντρα από
Παπακοσταντίνου, μέσα στην περιοχή το γύρισμα. Γεωργιάδης γυρίζει με κεφαλιά την μπάλα. Έρχεται από πίσω ο Τριφίδης και απομακρύνει την μπάλα. Στο τρίτο λεπτό αυτή η φάση για την Πετρούσα. Και πάμε στο 8. Εδώ δεν διώχνουν καλά την μπάλα οι αμυντικοί. Η μπάλα θα φτάσει στα πόδια του Βινού, εκτελεστή του Γιώργου Γεωργιάδη, ο οποίος δεν θα εκμεταλλευτεί, θα εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την Πετρούσα στο 8ο λεπτό με σκόρερ το Γιώργο Γεωργιάδη. Εδώ οι πανηγυρισμοί, θα δούμε και την επανάληψη. Μετά την ευκαιρία στο 3, δείτε εδώ η πάσα από τον Δροσίδη. Η μπάλα πέρασε στην συνεννοησία των αμυντικών. Δεν προλαβαίνει ο Θοδωρέλης να κάνει το tackling και έρχεται ο Γεωργιάδης από πίσω να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 8, Πετρούσα Καλύφητος 1-0. Και πριν καλά-καλά καταλάβει Καλύφητος τι γίνεται, 5 λεπτά μετά, στο 13, Γεωργιάδης βγαίνει στην κόντρα, περνάει τον Μητρούση, έτσι απλά τελειώνει τη φάση. Στο 13, 2-0 το γκολ από τον Γιώργο Γεωργιάδη, τον αρχηγό της Δόξας Πετρούσας. Εδώ πανηγυρίζει με τον συμπαίκτη του Γεωργιάδης και Δροσίδης, πολλά γκολ στην επίθεση της Πετρούσας φέτος. Εδώ και πάλι ο Δροσίδης έκανε την κάθετη. Συνήθως ο ένας σερβίρει στον άλλον. Θεοδωρέλης πίσω από την μπάλα, έμεινε μακριά. Περνάει και τον Πετρούση ο Γεωργιάδης, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 13, Πετρούσα Καλύφητος 2-0. Μια προσπάθεια από δεξιά με τον Στόικου, απομακρύνει την μπάλα. Στο 20 είμαστε, πάλι Γεωργιάδης βγαίνει από τα πλάγια για την Πετρούσα. Κάνει κίνηση ο Δροσίδης, Γεωργιάδης έντρα στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει ο Μητρούσης, μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Νέα επίθεση με τον Παπακοσταντίνου από αριστερά. Ωραία κάθετη πάσα. Δροσίδης χλιαρόπλασε. Εύκολα θα μπλοκάρει την μπάλα ο Μητρούσης. Κεφαλιά πάσα για τον Δροσίδη. Δροσίδης μέσα στην περιοχή πάει να κάνει το σουτ. Μία κόντρα. Μητρούσης πολύ καλή έξοδος. Θα διώξει την μπάλα με τα πόδια. Επίθεση και πάλι με τον Παπακοσταντίνου. Πολύ δραστήριος από αριστερά. Ανεβαίνει, περνάει, γυρίζει την μπάλα. Το πλασέ του Δροσίδη από κοντά. Μεγάλη ευκαιρία εδώ. Χάθηκε, η μπάλα πέρασε out. Μετά το 25 άρχισε να πατάει καλά η Καλύφητος στο μάτς. Μαντάς, πολύ ωραία σέντρα. Καταπληκτικό γυριστό σουτ. Απόκρουση από τον Ιακωβίδη και στην επαναφορά το γκολ. Ο Αμπεσλίδης νομίζω είναι ο παίκτης που έκανε το πρώτο σουτ. Πάντως ο Φουρουτζής είναι σίγουρα αυτός που σκόραρε στο 35 και μείωσε σε 2-1. Πολύ ωραίο γκολ για την Καλύφητο. Όλη η προσπάθεια. Δείτε εδώ τον Μαντά, ο οποίος κάνει ωραία προσποίηση. Θα βγάλει τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Έρχεται ο Αμπεσλίδης, πολύ ωραίο γυριστό σουτ. Με το ένα χέρι απομακρύνει την μπάλα ο Ιακωβίδης και στην επαναφορά ο Φουρουτζής τη στέλνει στα δίχτυα για να μειώσει σε 2-1 για την Καλύφητο στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Κόρνερ για την Πετρούσα. Απομακρύνουν οι αμυντικοί, γύρισμα προς την περιοχή. Ο Θεοδωρέλης θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Είμαστε πάντα σε φάσεις από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ μια σέντρα, η μπάλα πέρασε εκτός εστίας του Ιακωβίδη. Στην προσπάθεια της Καλυφίτου να ισοφαρίσει πριν λήξει το ημίχρονο. Και πάμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. 2-1 το πρώτο ημίχρονο. Σέντρα από τον Στόικου. Γεωργιάδης θα κάνει μια κεφαλιά προς τα πίσω. Δροσίδης το πάρει, γυρίζει το σούτ, η μπάλα στα σώματα. Νέα προσπάθεια, η σέντρα, η μπάλα θα φύγει εκτός εστίας. Και πάλι με Δροσίδη από αριστερά η Πετρούσα. Δροσίδης θα κάνει μια έξυπνη πάσα μέσα στην περιοχή. Ωραία η κίνηση, το γύρισμα και εδώ αυτό γκολ. Πήγε να διώξει ο Ουρσούζης, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα στα δίχτυα, το γκολ. Με αυτό γκολ στο 61, το 3-1 για την Πετρούσα. Θα δούμε και την επανάληψη από την ωραία ενέργεια του Στόικου. Εδώ η παλιά για τον Μάριο Στόικου, την τσιμπάει την μπάλα, περνάει το Θεοδωρέλη, μπαίνει ο Στόικου στην περιοχή, τη γυρίζει αλλά και να μην την έκοβε ο Ουρσούζης να βάλει αυτόν τον γκολ. Νομίζω ότι ο Καλέργης θα έχει εύκολο έργο μετά σε αδιαστία να κάνει το 3-1. Τέλος πάντων, με αυτόν τον γκολ του Ουρσούζη έγινε το 3-1. Νέα επίθεση για την Πετρούσα με Γεωργιάδη, ο οποίος θα κάνει την πάση για τον Άρμεν. Άρμεν ελέγχει, πολύ ωραίο πλασεδάκι από τον Άρμεν, εξαιρετικό γκολ το 4-1 από τον Άρμεν στο 68. 7 λεπτά δηλαδή μετά το 3-1, ουσιαστικά η Καλύφητος έριξε λευκή πετσέτα μετά το 3-1, σήκωσε λευκή πετσέτα μετά το 3-1 το αυτογκόλ του Ουρσούζη. Δείτε εδώ τον Γεωργιάδη, ο οποίος κάνει ωραία προσποίηση στο Θοδωρέλη, γυρίζει την μπάλα και ο Άρμεν με πολύ ωραίο τρόπο βλέπει εκτός εστίας τον Μητρούση. Βλέπετε, σταματάει, γυρίζει, πολύ ωραίο πλασεδάκι πάνω από τον τερματοφύλακα, η μπάλα στα δίχτυα. 4-1 στο 68 με σκόρερ τον Άρμεν για την ομάδα της Πετρούσας. Μια καλή προσπάθεια με Μιχάλη Κωνσταντινίδη και Φουρουτζή για την Πετρούσα, για την Καλύφητο. Μαντάς, ωραίο σουτ. Η μπάλα έξω από την περιοχή θα φύγει out. Ένα φάουλ με το Γιάντσογλου από αριστερά για την Καλύφητο. Έχουμε μπει στο τελευταίο 15 λεπτό του μάτς. Στο 4-1 είμαστε. Πέρασαν εκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία για την Καλύφητο. Ένα φάουλ για την Πετρούσα. Η μπάλα θα περάσει μέσα στην περιοχή, γυριστή κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Εδώ είναι το 5-1 για την Πετρούσα. Δεν μπορούσε και ο Δροσίδης να μην βάλει γκολ στο μάτς. Το 72, με αυτή τη γυριστή κεφαλιά, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
θα κάνει το 5-1 και πάλι εδώ η επανάληψη. Εδώ με το φάουλ από τον Αυγητίδη. Δροσίδης γυριστή κεφαλιά, προλαβαίνει την έξοδο του Μητρούση, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πετρούσα καλή, 5-1. Νέα προσπάθεια τώρα, εδώ offside ο Γιαγκούλας. Σε αυτή την κάθετη πάσα. Νέα προσπάθεια με τον Γεωργιάδη, εδώ η κάθετη πάσα σε θέση offside με το νούμερο 14 ο Γιαγκούλας. Σταμάτησε η επίθεση για την Πετρούσα. Και πάλι η Πετρούσα στην επίθεση. Καλύφτος όλοι μπροστά να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Βρήκε διαδρόμους η γηπεδούχος ομάδα. Γιαγκούλας, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν έβαλε καλά το σώμα του Γεωργιάδης. Δεν πρόλαβε την μπάλα. Έκανε την κεφαλιά αυτή. Πέρασε out. Μαντάς ελέγχει την μπάλα για την Καλύφη. Το παίζει με τον Νεοφυτίδη από αριστερά. Νεοφυτίδης θα κάνει μια μπροστινή παλιά για τον Μιχάλη τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης παίρνει την μπάλα λάθος από την άμυνα. Κωνσταντινίδης τέτα τέτ. Πολύ καλή επέμβαση του Ιακωβίδη. Ενστικτοδός με τα ακροδάχτυλα. Έδιωξε την μπάλα. Σας είπα ότι αδική έκταση του σκορ την Καλύφητο. Είχε ευκαιρίες για να πετύχει και άλλα γκολ. Εδώ προσπάθεια για την Πετρούσα. Ένα φάουλ θα γίνει στο χώρο του κέντρου. Θα έχουμε κίτρινη κάρτα. Εδώ κρατάει την κάρτα στα χέρια του διαιτητής της αναμέτρησης. Και θα δώσει στον Κυριακίδη στο 85 τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη. Εδώ στον Κυριακίδη τιμωρείται για αυτό το φάουλ που έκανε με δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον κύριο Σιουμπάρα, το διαιτητή της αναμέτρησης. Εδώ η επανάληψη. Κυριακίδης κάνει την προσπάθεια και εδώ το άπλωμα του ποδιού από τον κύριο Σιουμπάρα τιμωρείται με δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη για τον Κυριακίδη στο 85 για την Καλύφητο. Που η μεγαλύτερη ζημιά, μάλλον από το μάτς που ήταν εντός προγράμματος, ήταν ότι χάνει ένα παίχτη για το επόμενο κρίσιμο εντός έδρας μάτς με την χωριστή. Και εδώ το κερασάκι στην τούρτα, Γιώργος Γεωργιάδης, ένα ακόμη γκολ, το τρίτο του στο μάτς με κεφαλιά, το 6-1. Αυτός άνοιξε το σκορ στο 8, αυτός το έκλεισε στο 90. Ο Γιώργος Γεωργιάδης με αυτή την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, εδώ και πάλι από αριστερά. Παπακοσταντίνου είναι πάλι αυτός που κάνει τη σέντρα. Γιώργος Γεωργιάδης, ωραία κεφαλιά στα δίχτυα. Πετρούσα Καλύφητος 6-1 με σκορέρ τον Γιώργο Γεωργιάδη στο 90. Και εδώ η λήξη του αγώνα από το διαιτητή της αναμέτρησης. Για το παιχνίδι δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Μπήκαμε στο 14 ήδη χάναμε 2-0. Μετά ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Βάλαμε ένα γκολ. Φαινόταν ότι έχουμε ελπίδες. Με το παιχνίδι στο δεύτερο, μετά τον γκολ που φάγαμε, πήγαμε καλά πάλι στο δεύτερο. Μετά το αυτό γκολ που φάγαμε, η ομάδα δεν αντέδρασε σωστά. Έπρεπε, ενώ είχαμε πει, ας πούμε, να κρατήσουμε λίγο πίσω και ό,τι βγάλουμε στην αντεπίδεση. Ανοιχτήκαμε, αντίθετα, ανοιχτήκαμε και δεν χωράει κριτική αυτό το σκορ του παιχνίδι. Ό,τι και να λέμε. Κάτι άλλο ήθελα να πω μόνο για τους διαιτητές. Όχι κριτική. Πιστεύω ότι δεν ξέρω αν έπαιξαν ποτέ ζωή του ποδόσφαιρο και αν ξέρουν την ψυχολογία του παίκτη και την ψυχολογία του αγώνα να διαχειριστούν έναν αγώνα. Έχουμε φάει σε 7 αγωνιστικές, πόσες αγωνιστικές, η 7η, δεν θυμάμαι, 4 κόκκινες κάρτες, από τις οποίες οι 3 είναι στο 93 στις καθυστερήσεις, χωρίς λόγο. Και στα 3 τα παιχνίδια, σε αυτό το παιχνίδι χάναμε 6-1. Και τρώμε κόκκινη κάρτα γιατί η δεύτερη κίτρινη. Τι να πω. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράω κάθε διαιτητή. Πιστεύω ότι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και οι διαιτητές και οποιοδήποτε πρέπει να έχει παίξει πρώτα ποδόσφαιρο και να ξέρει να είναι μέσα στη ψυχολογία του αγώνα. Αυτά. Συγχαρητήρια στην Πετρούσα. Πολύ καλή ομάδα. Το ξέραμε εκ των προτέρων. Είπαμε να βαλωθούμε πίσω, προσπαθήσαμε, φάγαμε, όπως είπα και στην αρχή, τα εύκολα τάγκολ. Αντιδράσαμε κάποια στιγμή, δηλαδή είχαμε κανένα ισόρο, ήμασταν καλοί, μετά δυστυχώς καταλάβησαμε. Ναι, εγώ να πω το παιχνίδι ότι μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι, έτσι όπως είχαμε συζητήσει με τους παίκτες και ζητούσαμε γρήγορο γκολ. Και ευτυχήσαμε να πετύχουμε 2 γρήγορα γκολ. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι ίσως οι ποδοσφαιριστές νομίζαν ότι το παιχνίδι θα είναι εύκολο σε όλη τη διάρκεια και η απόδοση μας έπεσε σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα μετά το 15-20.
Εκεί ο αντίπαλος βρήκε κάποιες ευκαιρίες, μας δημιούργησε κάποιες φάσεις, πετύχει ένα γκολ και εντάξει, παρόλο που και εμείς χάσαμε αρκετές φάσεις για να διευρύνουμε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ίσως να μπορούσε να έχει σοφαρέσει κιόλας το πρώτο ημίχρονο η Καλύπτος. Και από εκεί που ένα παιχνίδι φαίνεται ότι θα κυλήσει εύκολα για την ομάδα μας, να μπούμε σε μια δύσκολη κατάσταση. Από τη στιγμή που πήγαμε με 2-1 στα αποδυτήρια, εκεί αλλάξαμε λίγο έναν τρόπο τακτικής που είχαμε επιλέξει στο πρώτο ημίχρονο και ανεβάσαμε την ομάδα λίγο πιο ψηλά, γιατί παίρνοντας η Καλύπτος την μπάλα με τα πόδια, στα πόδια ήταν καλή με την κυκλοφορία και μπορούσε να μας δημιουργήσει κινδύνους. Και είπαμε να πιέσουμε λίγο πιο ψηλά, ώστε να μην μπορεί να ξεκινάει η μπάλα από πίσω, το οποίο γινόταν στο μισό του πρώτου ημιχρόνου και μας δημιούργησαν προβλήματα. Και εγώ νομίζω ότι μετά το 3-1 η ομάδα μας ανέβασε και στροφές και αντίπαλος έπεσε ψυχολογικά και νομίζω ότι το αποτέλεσμα τελικά κρίνεται δίκαιο σύμφωνα με την απόδοση των δύο ομάδων. Να πω όμως ότι πρέπει εμείς να αποκτήσουμε μια σταθερότητα σαν ομάδα. Έχουμε διακυμάνσεις φέτος και αυτό είναι λίγο που με προβληματίζει εμένα σαν προπονητή. Ενώ έχουμε παιχνίδια που είμαστε πάρα πολύ καλοί, έχουμε κάποια παιχνίδια που είμαστε το φάντασμα του εαυτού μας. Αυτό πρέπει λίγο να διαχειριστούμε και επίσης να διαχειριστούμε και τα εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί στα εκτός έδρας παιχνίδια μέχρι τη στιγμή φέτος, ενώ αντίθετα πέρσι ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί, φέτος είμαστε ευάλωτοι. Να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα της Καλυπίτου, μια ομάδα που πέρασα αρκετά χρόνια εκεί και θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Τάσο όσον αφορά τους διαιτητές και για τις κάρτες. Και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα δεχτήκαμε δύο κόκκινες κάρτες, η οποία η μία εξήγησα πώς είχε γίνει. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση οι διαιτητές θα πρέπει να διαχειρίζονται λίγο αυτή την κατάσταση, γιατί οι ομάδες παλεύουν να φέρουν ποδοσφαιριστές στα γήπεδα. Οι παράγοντες παλεύουν να έχουν τις ομάδες να τις κρατήσουν στην διαδικασία να παίζουν ποδόσφαιρο και νομίζω ότι θα πρέπει την τη φάση να βοηθήσουν και οι διαιτητές. Να δώσω χαρακτήρα στους παίκτες μου για τη μεγάλη νίκη και να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στον Τάσο και στην Καλύφη. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε εδώ, Γκολ και Θέαμα, κυρίες και κύριοι. Και Δημήτρια Δάχτυλε, πάμε στη συνέχεια. Νευροκόπη Αρκαδικό, θα ήθελα ένα σχόλιο 2-0. Για το Αρκαδικό τα λέμε συνέχεια. Παίζει μπάλα, χάνει ευκαιρίες, δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Και όσο μένει τόσο χαμηλά, χωρίς νίκη, θα έχει πρόβλημα. Έχει ένα τελικό μπροστά του το Σάββατο. Τον Νευροκόπη τα έχουμε πει. Πολύ σοβαρή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Γύρισε και ο Μουζενίτοφ. Τα παιδιά και στη διοίκηση και ο Βασίλης ο Καστίδης και ο Ιορδάνης ο Χαρισμίδης που είναι και στις ακαδημίες κάνουν πολύ καλή δουλειά. Τρέχουν όλη τη μέρα για την ομάδα. Φαίνονται τα αποτελέσματα, έχουν καλό κλίμα. Νομίζω τον Νευροκόπη θα είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος και στη συνέχεια. Πάμε τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φάσεις γκολ δηλώσεις, Νευροκόπη Αρκαδικός 2-0. Γήπεδο Νευροκοπίου, Ακρίτας κάτω Νευροκοπίου, Κεραυνός Αρκαδικού 2-0. Νευροκόπη Στράτος Κονταξής, ενδεκάδα 1 Μιχαηλίδης, 2 Κασός, 3 Γαλόπουλος, 4 Χατζηλαζαρίδης, 5 Τσενεχλίδης, 6 Μιχαηλίδης, 7 Βασιλιάδης, 8 Κεσόπουλος, 9 Λάμπρου, 10 Μουζενίτοφ και 11 Τσακίρης. Αρκαδικός Στέφανος Φεστερίδης, ενδεκάδα 1 Θανασιάδης Πλάτων, 2 Μωυσιάδης, 3 Μπόζιος, 4 Αποστολίδης, 5 Καζάκης, 6 Ψυχράμης, 7 Σιδηρόπουλος, 8 Βασιλής, 9 Σπανδονίδης, 10 Ματσίνης και 11 Ζορμπίδης. Στον πάγκο για τους γηπεδούχους Κεσίδη, Ζάντζας, Αθανασιάδης Δημήτρης, Κουρτίδης, Πολμαίδης, Σωτηρόπουλος και Αμπατζίδης. Και για τον Κεραυνό, Παπαλιάς, Παπαδόπουλος, Μελίδης, Βερούση, Ζορμπίδης, Μιχαήλ και Χαραλαμπίδης. Διαιτητής της αναμέτρησης, το βλέπετε εδώ, είναι ο Ισαάκ Λαμπριανίδης, με πρώτο βοηθό τον Άνθιμο Καλωσίδη και δεύτερο τον Τάσο Μπουλή, ενώ παρατηρητής διαιτησίας ήταν ο κ. Γιάννης, παρατηρητής αγώνα μάλλον καλύτερα και όχι διαιτησίας, ο Γιάννης Μουρβετίδης. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Πρώτη καλή φάση του μάτς, το ξεκίνημα στο 18, ένα σιρτό σουτ πλασέ του Σπανδονίδη, η μπάλα πέρασε out. Λίγες καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο που έληξε 0-0. Χατζηλαζαρίδης, ένα μακρινό φάουλ, βγαίνει εύκολα ο Πλάτων Αθανασιάδης και μπλοκάρει την μπάλα. Στο 31 η μπάλα
θα φτάσει στο σπανδονίδιο οριζόντιο δοκάρι. Αυτή είναι η καλύτερη φάση του πρώτου ημιχρόνου και ανήκει στο αρκαδικό. Δείτε ξανά. Από αριστερά αφήνει την μπάλα ο Ζορμπίδης, φτάνει στο σπανδονίδι, κάνει το πλασιμπάλα, βρίσκει στο Γαλόπουλο, αλλάζει πορεία και βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ καλή ευκαιρία για το αρκαδικό στο 33 να προηγηθεί στο σκορ. Δύο λεπτά μετά Κεσόπουλος θα πάρει την μπάλα από τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου την έσπασε ωραία στον Κεσόπουλο. Η παράλληλη σέντρα τελευταία στιγμή έρχεται εκεί, βάζει την προβολή και διώχνει ο Μουησιάδης την μπάλα και πιο μακριά ο Καζάκης. Πάντα στο πρώτο ημίχρονο είμαστε Κεσόπουλος, νέα σέντρα από κοντά το πλασέ. Νέο γύρισμα από τον Μιχαηλίδη, θα κόψουν οι αμυντικοί. Πάλι η Μιχαηλίδη θα κάνει μια κεφαλιά, ο Καζάκης πρώτης γραμμής θα απομακρύνει την μπάλα στο 37 αυτή η ευκαιρία για την ομάδα του Νευροκοπίου. Νέα προσπάθεια με τον Τσακίρη. Τσακίρης ελέγχει. Πολύ ωραία κάθετη πάσα για τον Κεσόπουλο. Κεσόπουλος βγαίνει στο κενό χώρο από δεξιά. Θα κάνει το συρτό σου, την μπάλα θα φύγει out. Στο 39 αυτή η ευκαιρία για τον Νευροκόπη. Είπαμε πολύ φτωχό πρώτο ημίχρονο και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο που είχαμε και τα δύο γκολ. Αντώνης Βασιλιάδης από δεξιά σε μια επίθεση για τον Νευροκόπη. Ωραία σέντρα. Κεφαλιά του προθυμένου Μιχαηλίδη. Η μπάλα θα περάσει out. Στο 51 κάθετη πάσα για τον Μουζενίτοφ, περνάει και τον τερματοφύλακα από πλάγια Τσακίρης. Το σούτι θα περάσει out. Πολύ καλός ο νεαρός για ένα ακόμη παιχνίδι, ο Τσακίρης. Και φτάνουμε στο 52ο λεπτό. Δείτε εδώ τον Αντώνη Βασιλιάδη. Ωραία προσπάθεια στο κέντρο. Κάθετη πάσα. Μουζενίτοφ στην πλάτη της άμυνας. Περνάει και τον Πλάτωνα Αθανασιάδη και σε άδεια εστία γράφει τον Ευρωκόπη Αρκαδικός 1-0 με σκόρερ τον Ηλία Μουζενίτοφ στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μουζενίτοφ που έκανε τη διαδρομή Ευρωκόπη Πανδραμαϊκός ξαναγύρισε στην αγαπημένη του ομάδα. Θέλει λίγο χρόνο να βρει φόρμα και σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ακρίτα να κάνει μια καλή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα. Αντώνης Βασιλιάδης, το βλέπετε εδώ, περνάει το Βασιλή στο χώρο του κέντρου, πάει να το μαρκάρει εκεί και ο Σιδηρόπουλος δεν τον προλαβαίνει. Πολύ ωραία η παλιά του προς τον Μουζενίτοφ. Στην πλάτη της άμυνας αυτός περνάει και τον Πλάκο Αθανασιάδη. Πλασέ στα δίχτυα στο 52, Νευροκόπη Αρκαδικός 1-0 με σκόρερ τον Ηλία Μουζενίτοφ. Από εδώ ουσιαστικά άλλαξε και όλη η ψυχολογία του ματς. Ανέβηκαν ακόμη περισσότερο οι γηπεδούχοι. Απογοητεύτηκε ο Κεραυνός. Μακρινό φάουλ από τον Χατζηλαζαρίδη, τον αρχηγό. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Δύο λεπτά μετά στο 53. Πάμε στο 56. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Τζακίρη. Ο νεαρός κατεβάζει. Δείτε τι ωραία τρίπλα κάνει. Περνάει το σούτ από πλάγια. Η μπάλα θα περάσει παράλληλα από την εστία. Χάνεται η ευκαιρία για τον Ακρίτα. Νέα προσπάθεια πάλι με τον Τζακίρη. Πανταχού παρών. Κάνει τη σέντρα. Περνάει η μπάλα από τον Βασιλιάδη. Απομακρύνει εύκολα ο Μωυσιάδης. Αλλά δεν τελειώνει η φάση. Έρχεται ο Κεσόπουλος, κλέβεται από τον Σιδηρόπουλο. Κάνει το σουτ σωτήρια ο Πλάτωνας Αθανασιάδης. Πέφτει στη γωνία του και διώχνει. Καλή φάση με τον Κεσόπουλο για τον Ακρίτα να πετύχει το 2-0. Προσπάθεια με τον Καζάκη που γεμίζει για τον Κεραυνό προς τον Σπανδονίδη. Κεφαλιά του Χατζηλαζαρίδη ρυψοκίνδυνη προς τα πίσω. Ο Μιχαηλίδης βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Βασιλής ήταν ο παίκτης που τιμωρήθηκε. Νέα προσπάθεια με Μουζενίτοφ για τον Ευροκόπη. Περνάει και τον Αθανασιάδη. Μουζενίτοφ το πλασέ σωτήρια γύρισε γρήγορα. Κάλυψε ο Μπόζιος και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Πλάγιο με τον Σπανδονίδη. Μπάλα θα περάσει. Ωραίο τακουνάκι από το Ματσίνη προς τα πίσω και πάλι για τον Σπανδονίδη, ο οποίος παίρνει την κόντρα από τον Κασό. Κάνει και τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι ο Μιχαηλίδης εύκολα. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Είμαστε πάντα στο 1-0 από τον γκολ στο 52 του Μουζενίτοφ. Μακρινό σου του Αθανασιάδη. Δεν διώχνει καλά ο Πλάτωνας Αθανασιάδης. Τσακίρης από κοντά στα δίχτυα ακυρωμένο τον γκολ ως offside του νεαρού Τσακίρη. Ο οποίος θα πάρει την εκδίκησή του αργότερα όμως. Θα δείτε γιατί. Θα σκοράρει το 2-0. Δείτε εδώ την επανάληψη για το offside. Εδώ λοιπόν τη στιγμή που γίνεται το σουτ. Διώχνει ο Πλάτωνας Αθανασιάδης, σηκωμένη σημαία του βοηθού, ακυρώνεται το γκολ του Τσακίρη, παραμένει το 1-0, παραμένει ζωντανός προς στιγμή ο Κεραυνός στο παιχνίδι. Αυτό το γκολ ακυρώθηκε του Νευροκοπίου. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι του ματς, στο τελευταίο 15 λεπτό. Ένα φάουλο από αριστερά για τον Κεραυνό Μιχαηλίδη, σταθερότατος βγαίνει με διπλή προσπάθεια, μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ ο Μιχαηλίδης δίνει συνέχεια στο μάτς. Ένα κόρνερ για τον Κεραυνό που προσπάθησε με στημένα κυρίως να απειλήσει για να βρει την ισοφάριση. Μπάλα μέσα στην περιοχή με γροφιές. Ο Μιχαηλίδης θα διώξει την μπάλα και θα απομακρύνουν οι αμυντικοί. Τσακίρης. Τσακίρης από αριστερά. Νέα πολύ ωραία τρίπλα. Γυρίζει δύο φορές. Θα κάνει το σουτ. Πέφτει ο Πλάτωνας Αθανασιάδης. Μία ακόμη καλή επέμβαση. Απομακρύνει την μπάλα. Και φτάνουμε στο 88 λεπτό της αναμέτρησης. Δείτε τι ωραίο γκολ πετυχαίνει ο νεαρός. 1-2-3 τον νίκησε ο Πλάτωνας Αθανασιάδης. Την τέταρτη όμως ο νεαρός πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο γκολ στο 88. 2-0 για τον Ακρίτα με σκόρερ τον 15χρονο Τσακίρη. Θα δούμε και την επανάληψη. Βλέπετε εδώ πήρα από τον Μουζενίτοφ την πάσα. Βλέπει αιστεία.
χωρίς να το σκεφτεί πολύ, κάνει πολύ ωραίο σου, την μπάλα πέρασε μέσα από τα πόδια του άτυχου εκεί με το νούμερο 3 του Μπόζιου και κατέληξε στα δίχτυα. 2-0 Νευροκόπη Αρκαδικός, τυπική διαδικασία τα τελευταία λεπτά. Ένα μακρινό σου εδώ Μιχαηλίδης, έχασε την μπάλα από τα χέρια του, ούτε τώρα όμως μπόρεσε ο Κεραυνός να βρει γκολ. Με δεύτερη προσπάθεια ο Μιχαηλίδης έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ, σε μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα. Στο 90, διπλή απόκρουση, Βασιλής και Σπανδονίδης ήταν οι παίκτες που έκαναν τα σουτ και λήξη αγώνα Νευροκόπη Αρκαδικός 2-0. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ακρίτα Νευροκοπίου. Θεωρώ ότι έγινε ένα αρκετά καλό παιχνίδι μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Ένα δυνατό παιχνίδι και για το επίπεδο του τοπικού έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μπήκαμε αρκετά καλά. Στο πρώτο τέταρτο πιστεύω ότι είχαμε την υπεροχή. Πρώτη φορά θα μιλήσω και για την τύχη. Θα έπρεπε, πιστεύω, αν μια ομάδα στο πρώτο ημίχρονο και ειδικά στο πρώτο μισό του ημίχρονου ήταν να προηγηθεί, θα έπρεπε να ήταν ο Αρκαδικός. Από εκεί πέρα ισοπορώπησε η ομάδα του Νευροκοπίου. Για μια ακόμη φορά, είτε από λάθη μας, είτε από ότι θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε από τι, δεχτήκαμε ένα γκολ. Και από εκεί πέρα βγήκαμε μπροστά, ρισκάραμε, παίξαμε με τρεις. Και σε μια αντεπίδεση φάγαμε τον γκολ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ακρίτα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Συγχαρητήρια και στον κύριο Στράτο. Εμείς συνεχίζουμε να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Τα δώσανε όλα. Και πάμε για την επόμενη Κυριακή. Επιτέλους να μας χαμογελάσει η τύχη να πάρουμε το διπλό. Το Νάσο, συγγνώμη. Θα συμφωνήσω με τον Στέφανο. Δεν πήγαμε καθόλου καλά. Στο πρώτο τέταρτο ο Αρκαδικός είχε την υπεροχή, έκανε και μια ευκαιρία. Εμείς μπορώ να πω εισαγωγικά ξυπνήσαμε μετά το 30 και είμαι ευχαριστημένος με το τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν αρκετά καλύτεροι, ως πολύ σε κάποια σημεία, μέχρι που ήρθε το γκολ, όπως είπε και ο Στέφανος, και μετά λύθηκαν και τα πόδια μας και κάναμε και 2-3 ευκαιρίες ακόμα. Θέλω να πω κάτι για τον Αρκαδικό. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια ομάδα η οποία πέρασε από εδώ, από τον γήπεδο του Νευροκοπίου, νομίζω ότι στο πρώτο μήχρονο δεν έχει περάσει καμία ομάδα, δεν ξέρω το δεύτερο έτσι, για το πρώτο μήχρονο δεν έχει καμία ομάδα παίξει τόσο καλά, με τόσο καλή κυκλοφορία και τόσο κατοχή σε ένα ημίχρονο στο γήπεδο του Νευροκοπίου. Για μας το παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό. Θέλαμε να κάνουμε μια νίκη έτσι ώστε να ανεβούμε και βαθμολογικά σε μια ομάδα που στην ουσία είναι εξάποντο, μια ομάδα η οποία οι στόχοι είναι περίπου ίδιοι με εμάς, γιατί και εμείς θέλουμε την γρήγορη παραμονή και έχοντας και δύο παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα, δύο παιχνίδια εκτός μέσα στην Προσοτσάνη και μέσα στο Βόλακα συνεχόμενα, θέλαμε να πιάσουμε τους 11 βαθμούς. Τέλος καλό, όλα καλά για μας, πήραμε το τρίποντο, να ευχηθώ στον Στέφανο καλή συνέχεια και όπως είπε η γκαντεμιά, η ατυχία κάποια στιγμή να αλλάξει και καλή συνέχεια και στην ομάδα του Αρκαδικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να παίξουμε ποδόσφαιρο και θεωρώ μας βοήθησε και η ομάδα του Ακρίτα για αυτήν. Σε ένα γήπεδο, που ήταν βάρη, δύσκολο. Πολύ βάρη, ένα έτσι, πολύ δύσκολο. Βάρη, πολύ δύσκολο. Πάμε και στην τελευταία ενότητα, κυρίες και κύριοι, της σημερινής εκπομπής με τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αεραστεχνικής κατηγορίας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, εδώ με τον Δημήτρη τον Αδάχτυλο καλεσμένο και στη σημερινή εκπομπή. Και μπαίνουμε τώρα στον αγώνα χωριστής Κυργίων 0-3 Δημήτρη και φυσικά τα κύρια τα οποία πάνε τρένο. Και το ερώτημα είναι αν μπορούν να ανταγωνιστούν πλέον
και να διεκδικήσουν επίσης όρις στην άνοδο. Η βαθμολογία αυτό δείχνει, Θανάση. Δείχνει οι Αμπελόκηποι να είναι πρώτοι με 20 βαθμούς και τα Κύρια να είναι στη δεύτερη θέση με 17. Βέβαια και ο φίλος μου Δάμος ο Καγγελίδης, ο πρόεδρος της ομάδας, και ο Χρήστος ο Ζεκερίδης που είναι τεχνικός διευθυντής, και ο Λάζαρος ο Μουρατίδης που είναι προπονητές, ποτέ δεν μίλησαν για τίτλο. Αλλά ποιος μου λέει εμένα, αν το Δεκέμβριο δεν είναι τόσο κοντά τα Κύρια στην κορυφή της βαθμολογίας και δεν μπει ο γιατρός, κάνουμε και 2-3 μεταγραφές για να χτυπήσουμε τον τίτλο. Ποτέ κανείς δεν ξέρει. Πάντως με τα συγκεκριμένα δεδομένα, με το συγκεκριμένο υλικό που έχει η ομάδα, εκπέμπει υγεία, είναι πολύ καλύτερη από πέρσι που είχε τα διπλάσια, είχε δαπανίσει τα διπλάσια χρήματα από ό,τι φέτος, και είναι κοντά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Οπότε ποτέ κανείς δεν ξέρει. Δεν μπορώ να το απαντήσω τουλάχιστον στην 8η αγωνιστική το ερώτημά σου. Χωριστή Κύρια λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 0-3. Πάμε να δούμε φάσεις γκολ και δηλώσεις. Γήπεδο Χωριστής Ορφέας με Αθλητική Ένωση Κυργίων, 0-3 το τελικό αποτέλεσμα. Καπάνταγης διαιτητής του αγώνα με Ελένη Ιορδανίδου και Νίκο Αχθοφορίδη βοηθούς. Ενδεκάδες Χωριστή 1 Ματζιόρης, 2 Κοτολάκου, 3 Παπαδόπουλος, 4 Κουρφαντίδης, 5 Τζιρίτης, 6 Αραμπατζής, 7 Λυκίδης, 8 Παρασκευάς, 9 Ηλίας Κωνσταντινίδης, 10 Βουτσινάς και 11 Μελισίδης. Για την ομάδα των Κυργίων, ο Λάζαρος Μουρατίδης επέλεξε 1 Καγγελίδη, 2 Τσοχαταρίδη, 3 Μουζακίτη, 4 Ζαπουνίδη, 5 Δημητριάδη, 6 Τρελόπουλο, 7 Νικολαίδη, 8 του Ματσίδη, 9 Χρήστο Παναγιώτου, 10 Αφεντουλίδη και 11 Προκοπίου. Για τη Χωριστή στο δεύτερο ημίχρονο, ο νέος προπονητής Σάββας Θεοδωρίδης έβαλε ως αλλαγές τους Κεσίδη, Τζίνι και Δημητριάδη, ενώ για τα Κύρια ο Λάζαρος Μουρατίδης έβαλε το Φόρη Παναγιώτου, τον Ζεκερίδη, τον Βέργο και τον Ντόβα. Αυτές ήταν οι αλλαγές λοιπόν των δύο ομάδων που έπαιξαν στο δεύτερο ημίχρονο, και πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Πρώτη φάση για την ομάδα των Κυριών, κάθετη πάσα για τον Προκοπίου. Μπαίνει με στην περιοχή, πολύ καλή επέμβαση του Ματζιόρη, με το ένα χέρι θα κατεβάσει την μπάλα, θα κρατήσει το 0-0. Επίθεση για τον Ορφέα. Μπροστινή παλιά. Ο σέντερ φορ εκεί, ο Ηλίας ο Κωνσταντινίδης την ελέγχει, γυρίζει προς την περιοχή, προσπάθησε να μπει στη φάση ο Λυκίδης, δεν τα κατάφερε, Βουτσινάς, το σούτ, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια, καλή στιγμή για τον Ορφέα στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Επίθεση για τα Κύρια, μια κάθετη πάσα προς τον Προκοπίου, γυρίζει γρήγορα ο Σάββας Παπαδόπουλος, απομακρύνει, διεκδικεί ο Κοτολάκου. Η μπάλα περνάει στο χώρο του κέντρου. Πολύ ωραία παλιά από τον Τρελόπουλο, κάθετη. Θα περάσει προς τον Τουματσίδη. Τουματσίδης ελέγχει. Γυρίζει προς τα πίσω, το σούτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Απειλούν τα Κύρια στο 18. Σε ένα κλειστό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Ανεβαίνει από την άμυνα ο Τσοχαταρίδης. Θα παίξει αριστερά. Πολύ ωραία κάθετη πάσα. Το πλασέ. Σωτήρια θα διώξουν οι αμυντικοί του Ορφέα. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τα Κύρια. Τρελόπουλος πιέζει ψηλά. Έρχεται από πίσω από την άμυνα και απομακρύνει την μπάλα ο Μελισσίδης. Νέα προσπάθεια για την ομάδα των Κυργίων. Προκοπίου μπαίνει στην περιοχή. Δεν συνεννοείται καλά με τον Αφεντουλίδη. Το σουτ θα διώξει ο Ματζιόρης, αλλά ήδη έχει σταματήσει η φάση ως offside. Ως μη γενόμενη φάση. Σηκωμένη σημεία του βοηθού. Βλέπουμε και το χέρι του Καμπάνταγη. Για αυτή την επίθεση των Κυργίων. Νέα προσπάθεια για τα Κύρια. Στο 36 έχουμε φτάσει. Παπαδόπουλος απομακρύνει. Κατεβάζει την μπάλα ο Βουτσινάς. Το σουτ, καταπληκτικό γκολ από τον Τσοχαταρίδη. 0-1 για τα Κύρια με ένα φοβερό γκολ από τον Τσοχαταρίδη στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα σουτ πάνω από τον Ματζιόρη, ο οποίος ήταν λίγα βήματα μπροστά από την εστία. Πού να φανταστεί ότι θα εξαπολύσει αυτή τη βολίδα ο Τσοχαταρίδης έξω από την περιοχή. Δείτε την επανάληψη. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Έρχεται ο Παπαδόπουλος, διώχνει με κεφαλιά. Πάει ο Βουτσινάς πάνω στην μπάλα. Προσπαθεί να διώξει. Έρχεται ο Τσοχαταρίδη. Τσιμπάει με το κεφάλι. Πολύ ωραία σουτ. Γεμάτα βρίσκει την μπάλα. Η μπάλα πάει στο παραθυράκι. Στα δίχτυα. 0-1 για τα Κύρια. Με σκόρερ το Τσοχαταρίδη στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Και σαν δεν έφτανε αυτό για τη χωριστή, έρχεται στο 45 ο Χρήστος ο Παναγιώτου να τη στείλει από κοντά στα δίχτυα. 0-2 για τα Κύρια. Στο φινάλε του ημιχρόνου. Με σκόρερ τον Χρήστο Παναγιώτου. Εδώ Παναγιώτου πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Ένα σπουδαίο διπλό. Δείτε εδώ Προκοπίου κάνει την κάθετη. Εδώ το λάθος στην άμυνα γλίστρησε κιόλας εκεί. Ο Τουρφαντίδης δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Παναγιώτου. Η μπάλα στα δίχτυα. Χωριστή Κύρια 0-2. Αυτό ήταν και το σκορ του ημιχρόνου με τα γκολ του Τσοχαταρίδη στο 37 και του Χρήστου Παναγιώτου στο 45. Πάμε στο δεύτερο ημιχρόνο. Επίθεση για τη Χωριστή που προσπάθησε να βγάλει αντίδραση. Βουτσινάς. Κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Θα κάνει μια πάσα για τον Αραμπατζή. Η μπάλα πέρασε στο Λυκίδη, ένα σούτ από αριστερά πέφτει στη γωνία του, μπλοκάρει ο σταθερότατος για ένα ακόμη μάτς Αλέξανδρος Καγγελίδης. Στο 51 αυτή η φάση για τον Ορφέα. Ένα κόρνερ για τα Κύρια. Η μπάλα περνάει κεφαλιά προς τα πίσω. Αφεντουλίδης ελέγχει την μπάλα. Σηκώνεται, κρατάει το κοντρόλ ο νεαρός. Θα παίξει αριστερά, θα γίνει μια παράλληλη σέντρα και το γκολ. Είναι το 0-3 αλλά offside. Δεν μετράει τον γκολ του Χρήστου Παναγιώτου. Βλέπετε εδώ, σηκωμένη σημαία του Αχθοφορίδη για το offside. Δεν θα μετρήσει τον γκολ των Κυργίων. Θα δούμε και πάλι την επανάληψη.
Εδώ η σέντρα. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Έρχεται ο Αφεντουλίδης. Κρατάει την μπάλα. Πέφτει στο έδαφος. Θα σηκωθεί. Κρατάει το κοντρόλ. Κάνει την μπάσα αριστερά. Θα γίνει η παράλληλη σέντρα. Και εδώ καταλογίζεται ο Χρήστος Παναγιώτου σε θέση offside. Δεν μετράει αυτό το γκολ των Γκυργίων. Σηκωμένη η σημαία του βοηθού του Αχθοφορίδη. Και άλλη μια φορά η επανάληψη. Γιατί εδώ και η χωριστή διαμαρτυρήθηκε ότι έγινε χέρι του Αφεντουλίδη. Εδώ στο πέσιμο, βλέπετε εδώ, διαμαρτυρήθηκαν ότι κοντρόλαρε την μπάλα με το χέρι. Ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Βλέπετε τον Κωνσταντινίδη που σήκωσε το χέρι. Εδώ συνεχίστηκε η φάση και στη συνέχεια τη φάση ο Αχθοφορίδης έδωσε το offside εδώ στην παράλληλη σέντρα. Το πλασέ από κοντά. Η μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώνεται ως offside. Παραμένει το 0-2. Εδώ η σημαία βοηθού. Προσπάθεια για τα κύρια με τον Χρήστο Παναγιώτου. Μια σέντρα θα κόψουν οι αμυντικοί. Η μπάλα θα πάει στο Μουζακίτη. Μουζακίτη αριστερό. Μα κάνει τη σέντρα και εδώ ο Παντίνης άτυχη στιγμή στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα. Τη στέλνει στα δίχτυα του Ματζιόρη στο 70-03. Χωριστή κύρια από την προσπάθεια του αριστερού μπακ του Μουζακίτη και το λάθος διώξιμο του Τουρφαντίδη. Δείτε εδώ, η μπάλα κάπου βρήκε. Ξεγελάστηκε του Τουρφαντίδη. Η μπάλα στα δίχτυα του Ματζιόρη. Χωριστή κύρια 0-3. Το αυτογκόλ εδώ. Με τα γκολ του Τσοχαταρίδη, του Παναγιώτου και το αυτογκόλ του Τουρφαντίδη έγινε το 0-3. Επίθεση για τη χωριστή που έψαξε τον γκολ της τιμής. Μια παλιά για τον Δήμο Δημητριάδη, ένα πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα στο οριζόντιο Βοκάρι. Χάθηκε εδώ η ευκαιρία για τη χωριστή Βοκάρι με τον Δήμο Δημητριάδη, σε αυτό το πλασέ που έκανε. Μια μπροστινή παλιά για τον Παρασκευά. Εδώ είναι η επανάληψη του Δοκαριού. Η προσπάθεια του Μελισίδη είναι. Ο Μελισίδης που είχε βάλει ένα υπέροχο γκολ την προηγούμενη εβδομάδα με την Πετρούσα. Έκανε την πάσα. Δήμος Δημητριάδης στο πλασέ. Η μπάλα στο οριζόντιο Δοκάρι. Και στη συνέχεια απομακρύνει ο κεντρικός αμυντικός. Ο Δημητριάδης την μπάλα. Και ο Ζαπουνίδης στη συνέχεια τα δύο στόπερ. Νέα προσπάθεια από δεξιά για τη χωριστή που έψαξε τον γκολ της τιμής. Τουρφαντίδης θα ανέβει από δεξιά. Θα βγάλει μια σέντρα κεφαλιά του Παρασκευά. Από κοντά η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Τυπική διαδικασία το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Με το σκορ στο 0-3. Νέα προσπάθεια από τον Μελισίδη για τη χωριστή. Και θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα ο διαιτητής. Τελικό αποτέλεσμα χωριστή κύρια 0-3. Να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την, για την νίκη. Δεν χρειαζόμασταν. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα για να έρθουμε εδώ πέρα και να διεκδικήσουμε όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι τους 3 βαθμούς. Νομίζω ότι σταθήκαμε πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε φάσεις, να κρατήσουμε την μπάλα κάτω. Πετύχαμε 3 γκολ. Θεωρώ ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και έτσι πήραμε το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Την νίκη. Κοιτάμε με μέλλον πλέον, με αισιοδοξία, συγγνώμη, πλέον το μέλλον. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον coach για την ομάδα του. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια δύσκολη έδρα. Και να ευχηθώ καλή συνέχεια και να κρατηθούν την οικονομία. Εγώ από μέρους μου ήθελα να πω ότι ήταν ένα παιχνίδι πέρα το δέοντος γειτονικό ντέρμπι. Δεν μπορέσαμε να το διαχειριστούμε όπως θα θέλαμε να το διαχειριστούμε. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να τους δουλέψουμε και όπως ξέρετε εγώ είμαι 2 μέρες στην ομάδα. Η ομάδα έχει μέταλλο, μπορεί να κάνει πολλά και ωραία πράγματα συγγνώμη στον αγωνιστικό χώρο. Το θέμα είναι σήμερα στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ κακοί σε ατομικό επίπεδο. Και σε ομαδικό, ήμασταν και λίγο άτυχοι. Σε κάποιες φάσεις δηλαδή που θα μπορούσαμε να είμαστε πιο τυχεροί, στηθήκαμε άτυχοι, όπως και στο δεύτερο ημίχρονο. Το οποίο ανεβάσαμε απόδοση, αλλάξαμε κάποια πράγματα όσο μπορούμε να αλλάξουμε, λόγω του ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο βάθος αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή στην ομάδα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον, αλλά θέλει δουλειά και πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα και έξω αγωνιστικά. Που εγώ επικεντρώνομαι σε αυτό. Και θα συζητήσουμε τα παιδιά, θα συζητήσουμε τώρα τη Δευτέρα, θα καθίσουμε κάτω να δούμε. Το θέλαμε το παιχνίδι, γιατί αν παίρναμε αυτό το παιχνίδι αμέσως η ομάδα θα έπαιρνε τελείως διαφορετική ψυχολογία. Θα αξιοποιούσε και την νίκη της Κυριακής, την οποία δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε. Η ομάδα του Κυριακού είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι από τις ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν φέτος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εύχομαι καλή συνέχεια στο Λάζαρο και θα κοιτάξουμε εμείς να στρώσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτούς τους πολύ καλούς παίκτες που έχουμε.
Εδώ συνέχεια, ζωντανά, φίλες και φίλοι, γκολ και θέαμα. Να ευχηθούμε για καλή επιτυχία στο φίλο μας τον Σάββατο Θεοδωρίδη, είναι ο νέος προπονητής της χωριστής, δεν το αναφέραμε. Καλή επιτυχία στο Σάββατο. Καλή επιτυχία. Και καλό ξεκίνημα, αν και υπήρξε ήττα εδώ. Να πούμε ότι αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής γκολ και θέαμα έχουμε την εκπομπή Πάμε γήπεδο από Καβάλα. Με Φέμη Χατζηαναγνώστου και τους στενούς του συνεργάτες. Με πολύ γάμα εθνική. Πολύ γάμα εθνική. Και με πολύ γάμα εθνική. Να δουν και την κολάρα του Μαρκόπουλου όλη της Καβάλας που έπαιζε στη Δόξα. Ένα καταπληκτικό γκολ. Στο έδειξα στο κινητό. Το 2-1. Καταπληκτικό γκολ. Καταπληκτικό. Ένα γκολ που δεν μπαίνει ούτε σε Champions League. Πάμε τώρα. Φωτολίβος Νέα Μισός 1-2 Δημήτρη. Ήσουν. Ναι, ήμουν εκεί, ήμουν στο Φωτολίβος. Θα το δείτε το μάτσο ολόκληρο αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω το Φωτολίβος αν θα τα καταφέρει και φέτος να σώσει τη χρονιά. Κάθε χρόνο λέμε ότι είναι το πρώτο υποψήφιο να πέσει. Κάθε χρόνο το Μάρτι και τον Απρίλη μας διαψεύδει. Έχει λήψη σαν ομάδα. Θέλει ενίσχυση. Είναι χτυπητές αδυναμίες σε ορισμένες θέσεις. Η Νέα Μισός ήταν καλύτερη. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η διαχείριση του Γιώργου Πολυχρονίδη στο μάτς Θανάση. Ήταν 0-1 το μάτς και έβγαζε αμυντικούς και έβαζε επιθετικούς. Δηλαδή σκέψω ότι στο 0-1 έβαλε και Μασκαλίδη, έβαλε και Δαβίδ Κονσούλια, έβαλε και Βιζίνο και στο τέλος δικαιώθηκε που πήρε το παιχνίδι. Δεν ήταν τόσο καλή η Νέα Μισός σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Το Φωτολίβος είχε το πάθος της επιβίωσης, προσπάθησε να πάρει αποτέλεσμα, ισοφάρισε στο 82, έπαιζε με παίκτη παραπάνω, αλλά για μένα σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να διασφαλίζει και τον βαθμό. Δεν νοείται δηλαδή στο 1-1, ενώ έχεις παίκτη παραπάνω, να βγάζεις όλη την ομάδα μπροστά για να κάνεις το 2-1 και να δέχεσαι στην κόντρα επίθεση το 2-1. Από το τίποτα καλός είναι και ο βαθμός, θα μπορούσε το Φωτολίβος με παίκτη παραπάνω να το διαχειριστεί καλύτερα και να πάρει ένα βαθμό. Το ρίσκαρε και δεν δικαιώθηκε. Φωτολίβος Νέα Μισός λοιπόν 1-2 μετά την τεχνική ανάλυση, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε φάσεις γκολ και δηλώσεις. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το γήπεδο Φωτολίβους. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα εδώ στο γήπεδο του Φωτολίβους. Ο τοπικός Άρης αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΠ Νέας Αμισούς. Στους 2 βαθμούς χωρίς νίκη το Φωτολίβος μέχρι αυτή την αγωνιστική. Στους 7 η Νέα Μισός, όχι πολύ πιο μακριά βαθμολογικά. Ένα σημαντικό παιχνίδι στο κυνήγι των βαθμών και για τις δύο ομάδες. Μιχάλης Μαχαιρίδης, προπονητής του Άρη Φωτολίβους εδώ και 2 εβδομάδες αντικαθιστώντας τον Τάσο Καμπατζάκη που παρετήθηκε, παρατάσει στο αρχικό σχήμα στην αρχική ενδεκάδα. 1 Δικταπανίδη Ανέστη, 2 Χατζιμπουργάνη, 3 Μπιαζά, 4 Παναγιώτογλου, 5 Κοκοτσάκη Νίκο, 6 Ευσταθιάδη, 7 Μπουμπέκη, 8 Χαρέμι, 9 Μπεζηριάννη, 10 Ρουμελιώτη και 11 Κέντογλου. Από την άλλη πλευρά για τη Νέα Μισό, προπονητής ο Γιώργος Πολυχρονίδης, παρατάσει 1 Λαμπρινουδάκη, 2 Θεοδωρίδη, 3 Καρακασίδη, 4 Φερσιζίδη, 5 Παυλίδη, 6 Ισλάμι, 7 Ζαγιάκου, 8 Ζάχαρη, 9 Αλαγκιοζίδη, 10 Μουχτάρη και 11 Πολυχρονίδη. Διαιτητής αναμέτρηση είναι ο κύριος Τάσιου με πρώτο βοηθό τον Αλέκο Παρασκευούδη και δεύτερη βοηθό την κυρία Νικολαίδου. Προσπαθεί να προωθήσει το παιχνίδι, βγαίνει πολύ ωραίο ο Μπιαζάκης και κάνει ένα μακρινό σουτ, σαν σέντρα σουτ από τον Μπιαζάκη. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Λαμπρινουδάκη, ο οποίος πάντως φαινόταν να ελέγχει τη φάση στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, πρώτη τελική στο μάτς, από αυτό το μακρινό σουτ του Μπιαζάκη. Πάντα στο 0-0, χωρίς κάποια πολύ μεγάλη φάση μέχρι τώρα. Για να δούμε αυτή την παλιά τώρα από δεξιά για τη Νέα Μισό. Προσπαθεί να μπει ο Θεοδωρίδης μέσα στην περιοχή. Συγκλίνει, ωραίο σουτ. Ο Δικταπανίδης το περίμενε όμως και μπλόκαρε την μπάλα. Καλή προσπάθεια στο 9 από το Θεοδωρίδη. Αλλά ο Δικταπανίδης περίμενε στο κέντρο της εστίας του και μπλόκαρε την μπάλα. Από τον Μπουμπέκη η μπάλα πέρασε πλάγιο για το Φωτολίβος. Εκτελείται για τον Ευσταθιάδη. Ευσταθιάδης κάνει ωραία προσπίση. Κρατάει την μπάλα. Ωραία τρίπλα του Χάρη Ευσταθιάδη. Πάει να μπει στην περιοχή. Θα πέσει στην περιοχή. Επιθετικό φάουλ δίνει ο διαιτητής του Φωτολίβους. Διαμαρτύρονται για πέναλτι. Ο διαιτητής δίνει επιθετικό φάουλ του Ευσταθιάδη. Σε αυτή την μονομαχία του με τον Καρακασίδη. Έντονη παράπονα. Ο Μιχάλης Μαχαιρίδης είναι σχεδόν έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Πλάγιο για τη Νέα Μισό. Εκτελέστηκε Ισλάμι. Πάσα στο Μουχτάρι. Μουχτάρι βγάλει μια καλή σέντρα. Κεφαλιά του Αλαγκιοζίδη στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Επαναφορά Ζαγιάκου από κοντά. Κατοπλασέ. Δικταπανίδη θα κόψει out την μπάλα.
πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Αλαγκιοζίδη για τους φιλοξενούμενους. Αυτή η κεφαλιά μέσα από την περιοχή βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας, έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι του Δικταπανίδη. Η πιο μεγάλη φάση του μάτς μέχρι τώρα ανήκει στους φιλοξενούμενους. Δοκάρι με τον Αλαγκιοζίδη, κεφαλιά από κοντά. Στο 24. Τάκλιν πάνω στην μπάλα του Παναγιώτογλου. Απομακρύνει η Σλάμη. Έξω από την περιοχή προσποίηση. Μουχτάρης με φάλτσα από το σούτ. Την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Και αυτή καταγράφεται ως καλή ευκαιρία. Αυτό το φαλτσαριστό σου του Μουχτάρη. Μπάλ out. Ο οποίος έχει την ευκαιρία να γεμίσει την αντίπαλη περιοχή. Παναγιώτογλου εκτελεί. Η μπάλα περνάει από όλους. Γυριστή κεφαλιά του Κέντογλου. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Καλή στιγμή. Από το φάουλ του Παναγιώτογλου. Γυριστή κεφαλιά του Κέντογλου. Η μπάλα πέρασε out στο 30. Ο Ευσταθιάδης πάνω στην μπάλα, έχει καλές εκτελέσεις, είναι λίγο πλάγια, μπορεί να το πάει και απευθείας, μπορεί να κάνει και σέντρα. Θα δούμε τι θα επιλέξει. Ευσταθιάδης, δύο παίκτες της Νέας Αμυσσού στο τείχος, για να δούμε. Ευσταθιάδης, το πάει απευθείας, πολύ καλό, πέφτει ο Λαμπρινουδάκης στη γωνία του και παραχωρεί το κόρνερ. Η καλύτερη φάση του Φωτολίβου στο μάτσο 31, αυτό το πλάγιο φάουλ του Ευσταθιάδη, πέφτει στη γωνία του Λαμπρινουδάκης, πετάει την μπάλα σε κόρνερ, πολύ καλή στιγμή. Στο 31. Αυτός θα το εκτελέσει. Δύο παίκτες του Φωτολίβου στο τείχος. Μουχτάρης έτοιμος για την εκτέλεση. Προωθήθηκε και ο Φερσιζίδης και ο Παυλίδης. Ψηλά κορμιά. Και ο Αλαγκιοζίδης φυσικά ο σεντερφόρ. Μουχτάρης εκτελεί. Κεφαλιά η μπάλα ελάχιστα out. Πολύ καλή στιγμή με τον στόπερ το Φερσιζίδη, ο οποίος πήρε την κεφαλιά από το φάουλ του Μουχτάρη. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα out. Πολύ καλή στιγμή για την Έμισο. Χάνει την μπάλα. Και τώρα Μουχτάρης και πάλι ο Κοκοτσάκης στο τάκλι. Δεν είναι καλό. Μουχτάρης κερδίζει. Μουχτάρης κάθεται για τον Αλαγκιοζίδη. Πλασέ του Αλαγκιοζίδη. Γκολ 0-1. Γκολ 0-1 για τη Νέα Μισό με σκόρε τον Αλαγκιοζίδη. Αυτό το λάθος που έγινε στο χώρο της άμυνας από τον Κοκοτσάκη που έπεσε, έχασε το κοντρόλ της μπάλας. Εξαιρετική κάθετη πάσα από τον Μουχτάρη. Πάρα πολύ καλό πλασέ από τον νεαρό τον Αλαγκιοζίδη. Πέφτοντας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Δικταπανίδη. Σκοράρει η Νέα Μισός με σκόρερ τον νεαρό Αλαγκιοζίδη για μια ακόμη φορά. Πολύ καλός ο νεαρός σεντερφόρ στο 42. Φωτολίβος Νέα Μισός 0-1 με σκόρερ τον Αλαγκιοζίδη. Ρουμελιώτης κρατάει, παίζει τώρα με τον Ευσταθιάδη. Δεν υπάρχει offside. Ευσταθιάδης μπαίνει από δεξιά. Παράλληλη σέντρα, περνάει μπάλα. Σωτήρια ο Λαμπρινουδάκης βγαίνει και διώχνει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Φωτολίβος. Από αυτό το γύρισμα του Ευσταθιάδη, ο Λαμπρινουδάκης έπεσε σωτήρια στη γωνία του και έδιωξε την μπάλα. Πολύ καλή στιγμή με Ευσταθιάδη στο 44. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο Φωτολίβος. Θυμίζω 0-1 μισός με τον γκολ του Αλαγκιοζίδη από το 42. Τώρα η σέντρα λοιπόν. Παίζει με τον Ζαγιάκου. Ζαγιάκου, σέντρα, Κοκοτσάκης καλά τοποθετημένος. Διώχνει Μουχτάρης σου στην κίνηση πάνω στο Κοκοτσάκη. Νέα επαναφορά. Πάει να κάνει πάλι το σουτ ο Μουχτάρης. Δεν μπορεί. Ζαγιάκου μπαίνει στη φάση. Σουτ κόντρα κόρνερ. Καλή στιγμή. Φάση διαρκείας για την Νέα Μισό. Τελικός αποδέκτης ο Ζαγιάκου. Έκανε το σουτ η πρώτη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο στο 58. Ευσταθιάδης. Ωραία στο Μπουμπέκη. Ωραία προσποίηση του Μπουμπέκη. Έχει χώρο. Θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα όμως στην αγκαλιά του. Λαμπρινουδάκη, μετά από ώρα είδαμε ένα καλό σουτ από τον Μπουμπέκη, ωραία προσποίηση. Το Φωτολίβος με Ευσταθιάδη, ωραία κάθετη. Μπουμπέκη, σπάει την μπάλα, Κοκοτσάκη στο πλασέ, 1-1. Όχι offside. Σηκωμένη σημαία του Αλέκου Παρασκευούδη για offside. Έντονες διαμαρτυρίες των παιχτών του Άρη Φωτολίβου. Σηκωμένη σημαία του Αλέκου Παρασκευούδη, τον γκολ δεν μετράει. Μέσα στην περιοχή και τώρα κίτρινη κάρτα στον Κοκοτσάκη για διαμαρτυρία, ο οποίος πήρε την κάθετη πάσα από τον Μπουμπέκη, βγήκε στην περιοχή. Αλέκος Παρασκευούδης, σηκωμένη σημαία διαμαρτύρου του Φωτολίβου, offside, δεν μετράει τον γκολ. Στο 73 το γκολ του Κοκοτσάκη δεν μετράει, ακυρώνεται ως offside. Φάουλ τώρα δυνατό στο χώρο του κέντρου από τον Μουχτάρη. Και είναι η δεύτερη κίτρινη, μάλιστα κόκκινη στο Μουχτάρη. Για αυτό το φάουλ που έγινε στο χώρο του κέντρου, δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη για την ομάδα της Νέας Αμυσσού. Ο Ζάχαρης είναι, για να δούμε. Στο Μουχτάρη είναι, όχι ο Μουχτάρης. Σωστά, από αρχικά που έκανε αυτό το δυνατό φάουλ στο χώρο του κέντρου και χρεώνεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 77. Μένουν με 10 παίκτες η Νέα Αμυσσός για αυτό το δυνατό φάουλ στο χώρο του κέντρου που έκανε ο Μουχτάρης πάνω στον Τρούγκα. Πλάγιο εκτελέστηκε.
Νέο γέμισμα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά γκολ! 1-1 είναι γκολ! Ο Μπουμπέκι είναι μέσα στην περιοχή, η μπάλα από αυτό το γέμισμα. Ο Μπουμπέκι στο κατάλληλο σημείο θα πάρει την κεφαλιά. Η χρυσή αλλαγή του Μιχάλη Μαχαιρίδη. Έγινε το γέμισμα, δράνησε η άμυνα της Νέας Αμισού. Το έψαχνε αυτό το γκολ η ομάδα του Φωτολίβους και από αυτό το γέμισμα μέσα στην περιοχή στο 82. Ο Μπουμπέκι θα στείλει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα. Ισοφάριση για το Φωτολίβος. Φωτολίβος Νέα Μισός 1-1 και υπάρχει χρόνος και για την απόλυτη ανατροπή. Παίζοντας ο Άρης Φωτολίβος με παίκτη παραπάνω από το 72 λόγω της αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Μουχτάρη. Φωτολίβος Νέα Μισός το 82 με Μπουμπέκι 1-1. Ισοφαρίζει το Φωτολίβος. Βυζιεινός, ανεβαίνει ο Ζάχαρης, ανεβαίνει και ο Κονσούλια. Βυζιεινός έχει χώρο απέναντι, πάσα, περνάει Ζάχαρης. Ωραία στο πάρι στην περιοχή, πλασάρι, γκολ, 1-2. 1-2 για την Νέα Μισό, απίστευτη εξέλιξη στο μάτσο. Όλος ο πάγκος μέσα για να πανηγυρίσει. Πολύ ωραία η πάσα του Βυζιεινού. Ο Ζάχαρης κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα, έκανε πολύ ωραίο κοντρόλ μέσα στην περιοχή και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με 10 παίκτες η Νέα Μισό στο 90. Με το Μάριο Ζάχαρη προηγείται με 1-2. Εκεί που το Φωτολίβος πίεζε για να βρει δεύτερο γκολ, είχε το φάουλ του Ντρούγκα. Γέμισε την περιοχή, βγήκαν όλοι μπροστά για να πετύχουν το 2-1. Στην κόντρα επίθεση η Νέα Μισός με την παράλληλη πάσα του Βυζιεινού βρίσκει τον γκολ με το Ζάχαρη κοντινό πλασέ στα δίχτυα από τον αρχηγό πλέον της Νέας Αμισού μετά την αποχώρηση του Ζαγιάκου από το μάτς. Μάριο Ζάχαρη στο 90, Φωτολίβος Νέα Μισός 1-2. Είναι 1-1 και ο Ντρούγκας είναι έτοιμος στο 92 να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Φάουλ για το Φωτολίβος, Ντρούγκας εκτελεί με στην περιοχή, περνάει κεφαλιά του Βεζίρη, περνάει μπάλα, Λαμπρινουδάκης αμπλοκάρει. Στο γάμα πήγαινε η μπάλα, αλλά είχε καλή θέση ο Λαμπρινουδάκης και μπλόκαρε την μπάλα σε αυτή την κεφαλιά του Βεζίρη. Και ακόμη χρόνο το Φωτολίβος. Κοκοτσάκης προσπαθεί να παίξει πλάγια, η πάσα του δεν είναι καλή. Βγαίνει ο Θοδωρίδης, κλέβει και τώρα σφυρίζει τρεις φορές ο Τάσιου. Τελικό αποτέλεσμα στο έδαφος. Απογοητευμένοι παίκτες του Φωτολίβους. Μεγάλη νίκη για τη Νέα Μισό με γκολ του Ζάχαρη στο 90. Τελικό αποτέλεσμα Φωτολίβος Νέα Μισός 1-2. Εξ αρχής γνωρίζαμε εμείς ότι το παιχνίδι το σημερινό θα ήταν πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να παίξουμε όπως αντιμετωπίσαμε και άλλες ομάδες τις προηγούμενες μέρες, προηγούμενες αγωνιστικές. Το Φωτολίβος είχαμε παρατηρήσει ότι το τελευταίο διάστημα έχει σφίξει σαν ομάδα και από την αλλαγή του προπονητή είχε και διαφορετική φιλοσοφία, είχε έναν τρόπο παιχνιδιού συγκεκριμένο και προσπαθήσαμε πάνω σε αυτό να δουλέψουμε και να παίξουμε μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι σε μεγάλο σημείο τα καταφέραμε. Εκτός από το τελευταίο κομμάτι των τελειωμάτων. Εκεί δεν ήμασταν σοβαροί, είτε η λάθος επιλογή, είτε λάθος εκτέλεση. Δώσαμε τη δυνατότητα στον αντίπαλο να μείνει μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι δεν κάναμε από τα καλύτερα μας παιχνίδια, παρόλα αυτά. Είχαμε όμως την υπεροχή, είχαμε τις ευκαιρίες για να το τελειώσουμε νωρίτερα. Από εκεί μετά μείναμε 10 παίχτες για 15 λεπτά περίπου και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε. Από ένα στιγμίο λάθος δεχθήκαμε τον γκολ. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε την δύναμη σε μια αντεπίθεση να σκοράρουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Από αυτό το παιχνίδι εμείς θα κρατήσουμε σίγουρα τους 3 βαθμούς και σίγουρα την αντίδραση στο τελευταίο λεπτό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν και από τις δύο ομάδες και ασφαλώς στα δικά μου παιδιά, γιατί παρότι δεν ήταν σε καλή μέρα, το προσπαθήσαν και το πολέμησαν μέχρι τέλος. Να δώσω συγχαρητήρια για την παρουσία της ομάδας στο Μιχάλη και του εύχομαι καλή συνέχεια στην πορεία. Η Νέα Μισός είχε μείνει λίγο χαμηλά στη βαθμολογία της πρώτης αγωνιστικής. Αυτή η νίκη και με τον τρόπο που ήρθε στην τελευταία φάση ουσιαστικά του αγώνα αλλάζει την ψυχολογία για τη συνέχεια. Κοιτάξτε, μια τέτοια νίκη στο τελευταίο λεπτό σίγουρα αλλάζει την ψυχολογία, αλλά δεν αλλάζει τους στόχους. Εμείς, όπως είδατε, χρησιμοποιούμε αρκετούς μικρούς ποδοσφαιριστές. Σήμερα ο μέσος όρος ήταν πολύ χαμηλός να ξεκινάνε παιδιά το 2003 και μικρότεροι. Σίγουρα μας δίνει φτερά, δίνει αυτοπεποίθηση στα παιδιά, γιατί σήμερα μπορώ να πω ότι ήταν κάπως κουμπωμένοι. Μια τέτοια νίκη δίνει αυτοπεποίθηση και βλέπεις καλύτερα το μέλλον και σίγουρα βαθμολογικά. Να δώσω εγώ συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν καλός. Πέφτει και ένα καλό ποδόσφαιρο. Δεν έχει πάρα πολλές φάσεις και από τις δύο ομάδες. Πιστεύω μας αδικεί το σκορ. Πιστεύω το Χ θα ήταν πολύ πιο δίκαιο. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν θυμάμαι να έχει κάνει φάση Νέα Μισό. Στο πρώτο όντως ήταν καλύτερα, αλλά στο δεύτερο πιστεύω ειδικά μετά που μείνανε με 10. Το Χ ίσως έπρεπε να τα κερδίσουμε κιόλας. Απλά δεν ήμασταν ήρεμοι.
κάνουμε βιαστικές ενέργειες. Τίποτα, συνεχίζουμε. Πιστεύω ότι η ομάδα, εκτός το αμυντικό κομμάτι που είχε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που ήταν καλή και δεν μπορούσαμε να αναπτυχθούμε, σήμερα δείξαμε ότι βάλαμε ένα λιθαράκι, ότι αρχίζουμε πλέον να κοιτάμε και τα παιχνίδια και λίγο πιο επιθετικά, να μπορούμε να βγάλουμε φάσεις. Κρίμα στην προσπάθεια των παιδιών. Στην τελευταία φάση φάγαμε ένα αστείο γκολ. Η ομάδα παραμένει χαμηλά στην βαθμολογία, χωρίς νίκη. Δεν ξέρω τι σκέψεις περνά από το μυαλό σου. Πλησιάζει και ο Δεκέμβριος, ενώ με την έννοια θεωρείς ότι με αυτό το ρόστερ έχει τη δυνατότητα του Φωτολίβος να σώσει τη χρονιά ή θα χρειαστεί απαραίτητα ενίσχυση. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση. Ήδη οι διαιτητές, δεν ξέρω τώρα, σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι που δεν μας βγάζουν κόκκινη. Μας παίζουν τελείως ανάποδα. Δηλαδή σε μια καταφανέστατη του πέναλτι να κάνει αμυντικό στάκλινγκ και να παίρνει φάουλ, πρώτη φορά το έχω δει. Σήμερα γλιτώσαμε και στην ίδια πάντα παίζουμε με ελλείψεις. Σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Ήδη έχουν γίνει 2-3 συζητήσεις να πάρουμε 2-3 παιδιά και να μπορούμε να κάνουμε και αλλαγές. Γιατί οι αλλαγές μας είναι με το ζόρι και βαφτίζουμε τους παίκτες, βάζουμε σε όποιαν θέση να είναι για να είσαι σαν να είμαστε 11. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι η εικόνα μας είναι καλή, βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι και έχουμε να έχουμε και τα αποτελέσματα σιγά-σιγά. Ευχαριστούμε πολύ. Όλο τον αγώνα Φωτολίβος Νέας Αμισός, Τρίτη μετά τις 7, κυρίες μετά και κύριοι. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Μετά 6. Το Δελτίο Ειδήσεων και πάμε τώρα συνέχεια. Έχουμε άλλους δύο αγώνες και να δούμε Προσοτσάνη, καλή βρύση 3-0, φάσεις γκολ και φυσικά δηλώσεις. Γήπεδο Προσοτσάνης, Προσοτσάνη καλή βρύση 3-0 και πολλά συγχαρητήρια βέβαια στη διοίκηση της Προσοτσάνης για αυτό το υπέροχο γήπεδο. Δείτε σε τι καλή κατάσταση είναι ο αγωνιστικός χώρος. Προσοτσάνη, Φώτης Χατζηκυριάκου προπονητής. 1 Αβραάμ, 2 Παπαμιχαήλ, 3 Αντωνιάδης, 4 Πατένταλης, 5 Αστερίου, 6 Περσιαλής, 7 Κέντογλου, 8 Ρούσος, 9 Κοχλίδης, 10 Μωυσίδης και 11 Γουνατίδης. Έπαιξαν στο δεύτερο ημίχρονο ο Καρακάσης, ο Κωνσταντινίδης, ο Οικονόμου και ο Καλαϊτζής. Καλυβρίση Δημήτρης Βασιλιάδης προπονητής. 1 Τσακίρης, 2 Μπούτιος, 3 Κουμουνδούρος, 4 Δάφτσιος Χρήστος, 5 Παλτσίδης, 6 Ψηλίδης, 7 Αβράμης, 8 Σεμπελίδης, 9 Σαρυπαυλίδης, 10 Κουμπάκης και 11 Μαυρόπουλος. Παπαθεοδόρου, Γούργουλης, Γεωργιάδης και Μαρινίδης ήταν οι παίκτες που έπαιξαν ως αλλαγή. Διαιτητής του αγώνα ο Νίκος Παρασκευούδης με πρώτο βοηθό τον Κώστα Δημόπουλο και δεύτερο τον Θόδωρο Μαμισάκο. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Καλό παιχνίδι. Γειτονικό ντέρμπι, καλύτερη Προσοτσάνη κέρδισε δίκαια. Είχε και τις στιγμές της η καλή βρύση στο ματς, αλλά η Προσοτσάνη επέδειξε την ανωτερότητά της. Κόρνερ από δεξιά με τον Ρούσο στο τρίτο λεπτό. Η μπάλα μέσα στην περιοχή πήγε να γίνει κεφαλιά. Ο Τσακίρης με το ένα χέρι πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Κέντογλου πριν ήταν ο παίκτης που πήγε να πάρει την κεφαλιά. Στο 16 τώρα. Νέα επίθεση για την Προσοτσάνη. Κέντογλου μπαίνει μέσα στην περιοχή σε πολύ καλή θέση το σούτο Τσακίρη Σωτήρια. Θα σώσει την εστία του. Τον νικάει στο τέταρτο στο 16. Από την πάσα του Κοκλίδη προς τον Κέντογλου. Είδατε εδώ τον Κέντογλου. Και στο 18 να η πολύ καλή στιγμή για την καλή βρύση να προηγηθεί στο μάτς. Δείτε εδώ την κεφαλιά του Αβράμι μέσα από την περιοχή. Ελάχιστα out. Ο Αβράμις από τη γλυκιά σέντρα του Σεμπελίδη έστειλε την μπάλα out. Ο Περσιαλής εδώ θα κλέψει την μπάλα ένα λεπτό μετά στο 19. Επίθεση για την ομάδα της Προσοτσάνης από δεξιά. Ένα σουτ από τον Μωυσίδη πάνω από τα δοκάρια. Και πάλι Προσοτσάνη δύο λεπτά μετά στο 21 και πάλι με τον Μωυσίδη από δεξιά. Μωυσίδης μπαίνει στην περιοχή, θα κάνει τη σέντρα από πολύ κοντά, μεγάλη ευκαιρία. Θα χάσει ο Κέντογλου μέσα από την περιοχή, αμαρκάριστος. Θα στείλει την μπάλα out. Κόρνερ με τον Ρούσο, κεφαλιά από τον Κοκλίδη. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια στο 24. Ο Αντωνιάδης δίνει στον Κέντογλου. Κέντογλου ξαναδίνει στον Αντωνιάδη στο 28.
Θα βγάλει μια σέντρα, θα πήγαινε προς τα δίκτυα, στο εξωτερικό μέρος των δικτύων, στο πάνω μέρος θα περάσει out και φτάνουμε στο 36. Ο Κέντογλου κάνει ωραία προσπάθεια, εξαιρετική κάθετη πάσα από τον Κέντογλου προς τον Κοκλίδη. Κοκλίδης περνάει τον Τζακίρη, πολύ ωραίο γκολ, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 για την Προσοτσάνη στο 36. Μπορεί ο Κέντογλου να έχασε τις δύο πολύ μεγάλες φάσεις που είδαμε πριν, αλλά τώρα ουσιαστικά εξηλαιώθηκε με αυτή την πολύ ωραία κάθετη πάσα που έβγαλε στον Κοκλίδη. 1-0 για την Προσοτσάνη στο 36. Δείτε εδώ τι ωραία κάθετη πάσα βγάζει στον Κοκλίδη, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, περνάει και τον Τσακίρη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 36 η Προσοτσάνη θα προηγηθεί με 1-0. Στο 41 Σεμπελίδης θα κάνει ένα μακρινό σουτ την ομάδα της Καλυβρίσης, η μπάλα θα περάσει out. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο τώρα. Εδώ η της Καλυβρίσης στη σέντρα. Επίθεση για την ομάδα της Προσοτσάνης με τον Καλαϊτζή από αριστερά. Καλαϊτζή θα βγάλει τη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, Παπαμιχαήλ κεφαλιά, το γκολ. Είναι το 2-0. Ο Κέντογλου είναι ο σκόρερ, έστω και άθελά του. Ο Φάνης Παπαμιχαήλ έκανε την κεφαλιά από την πολύ ωραία σέντρα του Καλαϊτζή, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ Καλαϊτζή, πολύ ωραία σέντρα. Η μπάλα περνάει από τον Τζακίρη, κεφαλιά του Φάνη Παπαμιχαήλ πάνω στα πόδια του Κέντογλου, στα δίχτυα, στο 65. 2-0 για την Προσοτσάνη με σκόρερ τον Κέντογλου. Εδώ ο Τσακίρης δεν διώχνει καλά την μπάλα. Θα κλέψουν την μπάλα της Προσοτσάνης και με πολύ ωραίο πλασέ θα τη στείλει στα δίχτυα. Σαν σε προπόνηση θα έλεγα εγώ, ο Κοκλίδης. Δεύτερο προσωπικό του τέρμα, κορυφαίος του μάτς για την Προσοτσάνη. Ο Κοκλίδης, δύο γκολ. Αυτός άνοιξε και αυτός έκλεισε το σκορ. Στο 71 τελειώνουν όλα. 3-0 για την Προσοτσάνη. Δείτε εδώ, ο Τσακίρης πήγε να παίξει με τα πόδια προς τον αριστερό του μπακ. Το κατάλαβε ο Κοκλίδης, έκλεψε την μπάλα. Την τζίμπησε με το κεφάλι και έκανε ένα πολύ ψύχρεμο πλασέ, ευνηδιάζοντας τον Τσακίρη, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Στο 71, Προσοτσάνη Καλυβρίση 3-0. Ο Τσακίρης πήγε πολύ καλές επεμβάσεις, σε όλο το μάτσι ήταν σταθερότατος. Εδώ Ψιλίδης έκανε ένα μακρινό φάουλ στο 72, εύκολα ο Αβράμης μπλόκαρε την μπάλα. Επίθεση για την Προσοτσάνη με τον Κοκλίδη. Κοκλίδης μπαίνει μες στην περιοχή, γυρίζει για τον Κέντογλου. Εδώ ο Κοκλίδης μπορούσε να κάνει το hat-trick, αλλά παρόλα αυτά προτίμησε την ομαδικότητα, γύρισε στον Κέντογλου, χάθηκε η ευκαιρία, Κοκλίδης και πάλι πολύ ωραία προσπίση και δείτε εδώ τον Τζακίρη, σωτήρια επέμβαση, μπλόκαρε την μπάλα, ο Κοκλίδης αυτός ξεκίνησε τη φάση, πήγε να την τελειώσει, μπορούσε να την τελειώσει αρχικά, έδωσε στον Κέντογλου, εδώ δίνει και τα συγχαρητήριά του στον Τζακίρη, πολύ ωραία στιγμή, ήταν πολύ σπουδαία η επέμβαση του Τζακίρη στο 73. Νέα επίθεση για την Προσοτσάνη και πάλι με τον Κέντογλου, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή, Τζακίρης και πάλι με τα πόδια είναι αυτός ο οποίος θα κόψει την μπάλα. Σωτήρια επέμβαση και αυτή και τελευταία φάση του μάτς με τον Μπερσιαλή στο 89. Από κοντά έκανε το σουτ και πάλι ο Τσακίρης ήταν εκεί για να διώξει την μπάλα για την Προσοτσάνη. Εδώ ένα γέμισμα, ο Παλτσίδης γυρίζει με το στήθος πίσω στον Τσακίρη και λήξει αγώνα δικαιότατα. Προσοτσάνη Καλυβρίση 3-0 με τα δύο γκολ του Κοκλίδη και το ένα γκολ του Κέντογλου. Εδώ είναι η τελευταία φάση του μάτς με αυτή την κάθετη πάσα. Βλέπετε, ο Τσακίρης ούτε τώρα θα νικηθεί από τον Μπερσιαλή. Για μια ακόμη φορά στο 90 θα σώσει την αιστεία του στο τέταρτο αυτή την κάθετη πάσα που έγινε από την άμυνα της Προσοτσάνης. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, Προσοτσάνη Καλυβρίση 3-0 με την τελευταία επέμβαση του μάτς να ανήκει στον Τσακίρη σε αυτή τη φάση. Ωραία, λοιπόν, ήρθαμε να αγωνιστούμε εδώ ένα παιχνίδι, θα έλεγα, του Δήμου. Αυτά τα παιχνίδια έχουν μια ιδιαιτερότητα. Εμείς βέβαια έχουμε πολύ διαφορετικούς στόχους σε σχέση με την Προσοτσάνη. Εμείς με το ρόστερ που διαθέτουμε έχουμε συγκεκριμένους στόχους και νομίζουμε ότι θα τους πετύχουμε εύκολα ή δύσκολα. Και μετά για το παιχνίδι θα έλεγα ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί για ένα ημίχρονο, άντε 50 λεπτά. Όμως τα γκολ που δεχτήκαμε, εκτός από το, αν θυμάμαι καλά, το τρίτο γκολ που είναι, το τρίτο γκολ που είναι ανάπτυξη του αντιπάλου με σέντρα, έτσι δεν είναι. Όλα τα άλλα είναι δωράκια από εμάς και χωρίς να μας αναγκάσει ο αντίπαλος να κάνουμε λάθη, προσέξτε. Δηλαδή κερδίζουμε την μπάλα ψηλά στην επίθεση και δεχόμαστε χαπάκι μια κάθετη μπάλα και γίνεται γκολ. Δηλαδή έχουμε προβλήματα ιδιαίτερα, κυρίως να κρατάμε μπάλες ψηλά. Όταν θέλεις να παίξεις με μια ομάδα που είναι ανταγωνιστική, αν μη τι άλλο, δεν μπορείς να κάνεις άμυνα, συνεχώς άμυνα, συνεχώς άμυνα. Πρέπει να κρατήσεις μπάλες ψηλά. Εμείς αυτό δεν το είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε ευκαιρία να κάνουμε ένα γκολ με τον Αβράμι. Και παλιά φυσικά ψάχναμε να κάνουμε μία-δύο τελικές. Λοιπόν, η νίκη φυσικά της Προσοτσάνης είναι πέρα για πέρα δίκη. Εμείς
στους υπολογισμούς μας σε αυτό το παιχνίδι δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Είπαμε όλοι μας βγει να πάρουμε ένα ποντάκι, δεν το πήραμε, θα πάρουμε αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Αυστρία για την νίκη της και να ευχηθώ να έχει καλή συνέχεια. Ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες του Δήμου. Είναι ιδιαίτερο λόγω της απόστασης και της χειμερινίας που έχουν οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους. Θέλαμε αυτή τη νίκη για ψυχολογικούς κυρίως λόγους. Μπορέσαμε να την πάρουμε, να κάνουμε και ένα καλό σκορ, ώστε έτσι να πάμε στην Τετάρτη στο παιχνίδι του Κυπέλλου για να πολεμήσουμε για την πρόκληση. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Καλυβρίσης και τον Δημήτρη και καλή συνέχεια. Ήταν τιμωρημένος ο Φώτης Χατζηκυριάκου. Να πούμε γι' αυτό πήγε ο βοηθός του στη συνέλευση. Ήταν στα δημοσιογραφικά θεωρία που έξω από το γήπεδο έδινε οδηγίες. Μάλιστα. Και πάμε να δούμε τώρα και το σπουδαίο διπλό της ομάδας. Γελάς για τις τιμωρίες, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε πολλές τιμωρίες φέτος. Η ομάδα των Αμπελοκήπων, λοιπόν, η οποία νίκησε 3-1 μέσα στο Βόλακα. Μια μεγάλη επιτυχία, πρέπει να πούμε. Ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε φάσεις γκολ και δηλώσεις και είναι το τελευταίο παιχνίδι φυσικά της Α κατηγορίας και επιστρέφουμε. Γήπεδο Βόλακα, το ντέρμπι της αγωνιστικής Βόλακας Αμπελόκηποι 1-3. Σιαμανής διαιτητής του αγώνα με πρώτο βοηθό τον Τζακίρη και δεύτερο τον Ντορούνογλου. Βόλακας, Λευτέρης Ροδίτης προπονητής, 1 Πιτσακτσής, 2 Μαρκόπουλος Δημήτρης, 3 Ραφαήλ Σεβδίλης, 4 Βαλάντης Μοσχοψίου, 5 Πέτρος Μοσχοψίου, 6 Σάκης Σταμπουλής, 7 Ηλίας Σταμπουλής, 8 Κώστας Δράμπαλης, 9 Θόδωρος Παπαδόπουλος, 10 Γιάννης Μίρκου, 11 Γιάννης Σίγκος. Στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Σεβδίλη έπαιξε ο Μαρίνγκος, στη θέση του Ηλίας Σταμπουλή ο Βυζήινος, στη θέση του Παπαδόπουλου ο Δράμπαλης και στη θέση του Βαλάντη Μποσχοψίου ο Δημήτρης Σταμπουλής. Αμπελόκηποι, Γιάννης Ιωαννίδης προπονητής. 1 Λαζόγλου, 2 Ξενίδης, 3 Χατζικούρτης, 4 Τόπι, 5 Τσερκέζος, 6 Κισιδησάκης, 7 Σαϊνίδης, 8 Στεριανός, 9 Περσίδης, 10 Κουπρόγλου και 11 Γαλάζιος. Στον πάγκο μπήκε ο Κισίδης στη θέση του Χατζικούρτη, μπήκε ο Ουζούνης στη θέση του Σαϊνίδη, μπήκε ο Κασαπίδης στη θέση του Περσίδη και μπήκε και ο Μίγας στη θέση του Ουζούνη. Αυτές ήταν λοιπόν οι 4 αλλαγές των δύο προπονητών και πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Πρώτη φάση στο μάτς, 4 λεπτό, επίθεση για την ομάδα των Αμπελοκήπων, φάουλ εκτός περιοχής. Φάουλ το οποίο πάνω στην μπάλα είναι ο Τσερκέζος με τον Κουπρόγλου και Τσερκέζος αφήνει, Κουπρόγλου εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 0-1 για τους Αμπελόκηπους μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης με σκόρε τον Αλέξη Κουπρόγλου. Η εκτέλεση του φάουλ στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης προηγούνται οι φιλοξενούμενοι 0-1 στο Βόλακα. Πολύ σημαντικό σε ένα ντέρμπι να ξεκινάς με γκολ. Και πάλι επανάληψη, ωραία προσπίση του Τσερκέζου, πολύ ωραία η εκτέλεση στο κέντρο της εστίας από τον Αλέξη Κουπρόγλου, το γκολ. Το 0-1 για τους Αμπελόκηπους. Έβγαλε αντίδραση η ομάδα του Βόλακα. Προσπάθησε να επιτεθεί. Να δούμε αυτή την προσπάθεια με τον Γιάννη Ντομίρκου, τον αρχηγό, ο οποίος παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει. Κερδίζει μια κόντρα. Κάνει μια πάσα. Προσπαθεί ο Θοδωρός Παπαδόπουλος να μπει στην περιοχή. Την τελευταία στιγμή ο Κισίδης θα παραχωρήσει το κόρνερ. Επίδεση με Λόι Σαϊνίδη για τους Αμπελόκηπους στο γύρισμα. Η μπάλα θα βρει στα σώματα. Έχει σταματήσει η φάση από το βοηθό για offside. Ως μη γενόμενη αυτή η φάση για τους Αμπελόκηπους. Νέα επίθεση για την ομάδα των Αμπελόκηπων. Προσπαθούν να περάσουν. Θα κόψουν ή του Βόλακα ένα σουτ έξω από την περιοχή από τον Ηλία Σταμπουλή. Συρτό αδύναμο. Η μπάλα πέρασε εκτός εστίας του Λαζόγλου. Επίθεση για τον Βόλακα. Κεφαλιά προς τα πίσω. Βγαίνει, δεν βγαίνει ο Λαζόγλου, αλλά υπάρχει offside. Ακυρώνεται τον γκολ του Θόδωρου Παπαδόπουλου εδώ. Διαμαρτύρονται οι του Βόλακα. Σηκωμένη η σημαία του βοηθού. Ακυρώθηκε τον γκολ. Να δούμε και την επανάληψη. Εδώ λοιπόν, Μίρκου, εδώ στην κεφαλιά, σηκωμένη σημεία του βοηθού, η πάσα του Γιάννη Μίρκου, εκτεθειμένος σύμφωνα με τον βοηθό Θόδωρος Παπαδόπουλος, ακυρώνεται τον γκολ του Βόλακα. Είμαστε πάντα σε στιγμιότυπα από το πρώτο ημίχρονο. Από το 4 με το φάουλ του Αλέξη Κουπρόγλου προηγούνται οι Αμπελόκηποι με 0-1. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως ξεκίνησε το πρώτο, ξεκίνησε και το δεύτερο. Επίθεση για τους Αμπελόκηπους. Δείτε τι ωραία ενέργεια κάνει ο Λόι Σαϊνίδης. Ιδανικό πλασέ, σεντερφορίσιο γκολ. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Πιτσακτσής στη γωνία της εστίας του μπάλα. 0-2 στο 46. Με Λόι Σαϊνίδη για τους Αμπελόκηπους. Εδώ και οι πανηγυρισμοί στον πάγκο ξέρουν την κρισιμότητα του αγώνα. Οι παίκτες του Γιάννη Ιωαννίδη, δείτε εδώ και πάλι, γίνεται το γέμισμα από την άμυνα. Η μπάλα φτάνει στο Σαϊνίδη, ο οποίος έχει δύο αμυντικούς μπροστά του. Πολύ ωραία κατεβάζει την μπάλα, πλαγιάζει, ωραίο πλασεδάκι στη γωνία της εστίας. Ο Πιτσακτσής έπεσε, αλλά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα στα δίχτυα. 0-2 για τους Αμπελόκηπους με Λόι Σαϊνίδη στο 46. Επίθεση για την ομάδα του Βόλακα. Από αριστερά ο σέντερ φορ ο Παπαδόπουλος θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα πέρασε, δεν μπόρεσε να τη βρει ο Μαρίγκος. Τη βρήκε μάλλον με το χέρι, θα τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα από τον κύριο Σιαμανή, τον διαιτητή της αναμέτρησης.
για αυτή την προσπάθειά του. Νέα επίθεση πάντα από αριστερά για τους γηπεδούχους με τη σέντρα του Γιάννη Σίγκου μέσα στην περιοχή. Πολύ καλή έξοδος από τον Στέφανο Λαζόγλου. Εξαιρετικό παιχνίδι από τον πρώην τερματοφύλακα του Βόλακα, είναι τον Αμπελοκήπων. Μπλόκαρε την μπάλα. Από δεξιά τώρα με σταμπουλή μια επίθεση για τον Βόλακα. Σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Τρέχει να προλάβει ο Μαρίγκος χωρίς αποτέλεσμα. Ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου με τον Γιάννη Ντομίρκου, τον αρχηγό, να εκτελεί. Πολύ ωραία η έξοδος του Λαζόγλου. Βγαίνεται, βλέπει με το φόρ να έρχεται στην περιοχή του με διπλή προσπάθεια. Εύκολα μπλοκάρει την μπάλα. Νέα επίθεση από αριστερά με Πέτρο Μποσκοψίου. Προσπαθεί να περάσει. Ωραία η προσποίηση. Η σέντρα με στην περιοχή με γροθιές ο Λαζόγλου και πάλι σε ετοιμότητα θα απομακρύνει. Αλλά έτσι και αλλιώς ως μη γενόμενη φάση, σηκωμένη σημεία του βοηθού. Πάμε προς το φινάλε του μάτς. Επίθεση για τους παίκτες του Βόλακα. Μια κεφαλιά. Προσπαθεί ο Μαρίγκος μέσα στην περιοχή να γυρίσει την μπάλα. Θα μπλοκάρει εύκολα ο Λαζόγλου. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς. Μίρκου Γιάννης θα εκτελέσει ένα φάουλο. Από δεξιά με Μαρκόπουλο προσπαθεί να επιτεθεί τώρα ο Βόλακας. Θα γίνει μια καλή σέντρα με στην περιοχή. Λαζόγλου είναι και πάλι εκεί με γροφιές να διώξει την μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Σίγκος ο Γιάννης πέφτοντας να τη στείλει στα δίχτυα. 38. Επιμένουν οι του Βόλακα. Ωραία προσποίηση, δεύτερη, πάει να μπει μες στην περιοχή, το σουτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, ωραία προσπάθεια εκεί. Ο Δράμπαλης ήταν με το 13, αυτός που έκανε την πολύ ωραία ενέργεια. Στην κόντρα επίθεση η αμπελόκηπη σέντρα μέσα στην περιοχή, κλασική ευκαιρία εδώ που χάνει ο Τόπι μόνος του με τον τερματοφύλακα. Ο Τόπι θα στείλει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια σε ιδανική αντεπίθεση για τους αμπελόκηπους στο 84. Ένα πλάγιο με Δράμπαλη για τον Βόλακα. Σταμπουλής προσπαθεί να περάσει. Ωραία τρίπλα από το Σάκη Σταμπουλή. Περνάει το σου. Την μπάλα θα περάσει έξω από την εστία του Λαζόγλου. Καλό σου από το Σάκη Σταμπουλή, τον αμυντικό μέσο του Βόλακα. Ένα ακόμη φάουλο από δεξιά με Μαρκόπουλο. Η μπάλα περνάει από όλους. Συρτά βλέπετε εδώ. Λαζόγλου το βγάζει και αυτό. Όχι και αυτό όμως. Έρχεται ο Γιάννης ο Σίγκος το 91 να στείλει την μπάλα στα δίκτυα και να μειώσει σε 1-2. Αμυδρές ελπίδες για τον Βόλακα. Μειώνοντας τις καθυστερήσεις για να ξαναμπεί στο μάτς. Αυτή η εξαιρετική ομάδα του Λευτέρη Ροδίτη. Δείτε εδώ και πάλι το φάουλο έξω από την περιοχή. Η μπάλα περνάει από όλους. Συρτά έξυπνα. Πρώτο σουτ. Λαζόγλου είναι και πάλι εκεί. Στην επαναφορά όμως έρχεται ο Σίγκος ο Γιάννης. Τη στέλνει στα δίκτυα. 1-2 για τον Βόλακα. Και πριν προλάβει να ελπίζει ο Βόλακας ότι μπορεί να κάνει κάτι, 93 εμπειρία. Μπάμπης Μίγας εδώ πρώτο σουτ. Απόκριση τερματοφύλακα. Σαϊνίδης. Ωραία προσποίηση. Κρατάει την μπάλα. Νέο σουτ. Θα μπλοκάρει αρχικά ο Πιτσακτσής. Είναι στο 91 αυτή η φάση. Και ένα λεπτό μετά στο 92 διώξιμο της μπάλας από την άμυνα. Μπάμπης Μίγας, αυτό που σας έλεγα, τσιμπάει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας. Μπαίνει μες στην περιοχή. Είναι έμπειρος. Ξέρει τι πρέπει να κάνει, περνάει και τον τερματοφύλακα. Πολύ ωραίο τελείωμα. Μπάμπης Μίγας, το κερασάκι στην τούρτα από τον Μπάμπη Μίγας το 93. Βόλακα Σαμπελόκηπη 1-3 και βέβαια όλος ο πάγκος εκεί με Ανέστη Ζαμανόπουλο, με τον Νίκο τον πρόεδρο και τα υπόλοιπα τα παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα στους Αμπελόκηπους. Πανηγυρίζουν για ένα πολύ σπουδαίο διπλό. Ένα διπλό που δείχνει ότι οι Αμπελόκηποι και θέλουν και μπορούν φέτος να είναι ψηλά στη βαθμολογία. Εδώ και πάλι Μίγας βλέπετε με αντίπαλο τον Πιτσακτσή. Πολύπυρος, ψύχρεμος, τον περνάει σε άδεια εστία, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Βόλακας Αμπελόκηπη 1-3 με σκόρερ τον Μπάμπη το Μιγαλογικό. Ήταν ο Βόλακας να βγει όλος μπροστά μετά το 1-2 και να μείνει εκτεθειμένος στα μετόπιστε για να έρθει αυτό το γκολ. Μία ακόμη προσπάθεια με τον Σάκη Δράμπαλη. Πολύ καλό σου, το Λαζόγλου δεν έτρωγε γκολ με τίποτα. Θα κάνει μία ακόμη φοβερή απόκρουση και μία ακόμη παρέμβαση εκεί, αν είδα καλά, από τον Κισίδη που απομάκρυνε την μπάλα. Σωτήρια με τάκλιν. Εδώ ένα φάουλ τώρα στην περιοχή των Αμπελοκήπων και το σφύριγμα της λήξης από τον κύριο Σιαμανή. Τελικό αποτέλεσμα, Βόλακας Αμπελόκηπη, πολύ ωραίο μάτς με 4 γκολ, 1-3. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ όλα τα παλικάρια που αγωνίστηκαν και από τις δύο ομάδες σε ένα εκπληκτικό γήπεδο, σε ένα πολύ καλό τάπητα. Ευτυχώς βρέθηκε η ομάδα μου σε χρονικό σημείο μέσα να παίξει εκτός στο Βόλακα σε μια χρονική στιγμή που δεν υπάρχουν παγετοί, που δεν υπάρχουν δυσκολίες γενικότερες με τις συνθήκες της γηπεδικής. Θεωρώ ότι η ομάδα μου, έχοντας πολύ καλό προσανατολισμό, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο και βρίσκοντας δίκτυα στην πρώτη καλή στιγμή που πατάμε περιοχή με στατική φάση, θεωρώ ότι ελέγξαμε πλήρως το παιχνίδι στο πρώτο 45 λεπτό, χωρίς να βγουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες και φαίνεται κυβικμένο διότι το παιχνίδι, όπως ξέρετε, ήταν ο πρώτος με το δεύτερο, ήταν ένα μεγάλο τέρμι σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Στην ανάπαυλα λοιπόν και καθώς μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο προηγούμενοι πάλι με ένα γρήγορο γκολ, με ένα κλητικό γκολ του Σαϊνίδη, θεωρώ ότι μετά το 70 η διαχείριση του παιχνιδιού που κάναμε και ο χώρος που δώσαμε, οπισθοχωρώντας στον αντίπαλο, το εκμεταλλεύτηκε με τις μεγάλες μπάλες. Η αλλαγή σχηματισμού που έκανε ο Λευτέρης
που βοήθησε αρκετά στο να γεμίσει την περιοχή μας. Θεωρώ όμως ότι οι κραυγαλαίες στιγμές ανήκουν ιδίως στην δική μας ομάδα, όταν το παιχνίδι ήταν στο 0-2. Δεν λέει κάτι αυτό, σίγουρα και ο αντίπαλος θα χάσει τις ευκαιρίες του. Είμαι και σε καλή μέρα και σε πολύ καλή φόρμα. Είναι γεγονός τον τερματοφύλακα μας, τον Στέφανο Παπαζόπουλο. Πιεστήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κατάφερε ο αντίπαλος να πετύχει το ένα τέρμα να μειώσει σε 1-2. Και κάπου εκεί η μίληση εμπειρία του Μπάμπη του Μίγα, οι χώροι που υπήρχαν, που δημιουργήθηκαν από τον αντίπαλο, εκμεταλλεύτηκαν στο ακέραιο πιστεύω τον πολύ πυρο Μπάμπη, τον Μίγα. Θεωρώ ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Επισημαίνω όμως ότι αυτή η ομάδα του Βόλακα είναι μια ομάδα άξια συγχαρητηρίων. Θέλω να συγχαρώ δημοσίως τον Βλούντο Λευτέρη Περοδίτη, ο οποίος πραγματικά για μένα είναι ένας προπονητής ο οποίος ξεχωρίζει τις τάξεις του γραμμικού ποδοσφαίρου. Του εύχομαι να συνεχίσει το έργο του και του εύχομαι πολύ καλύτερη συνέχεια και ισανότερα Λευτέρη. Να συγχαρώ όλους ξανά όσους έπαιξαν και δώσαν την ψυχή τους σε ένα πραγματικό ντέρμπι. Να ευχηθώ καλύτερη συνέχεια στην ομάδα του Βόλακα και εμείς κοιτάμε μπροστά το επόμενο παιχνίδι, το πολύ δύσκολο παιχνίδι του Πέλου την Τετάρτη εντός εδώ στο Τραχτήρι με την Κωνσταντσάνη. Ευχαριστώ. Κάπου εγώ καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη για τα καλά του λόγια και για την ομάδα και για το πρόσωπό μου. Νομίζω ότι πάνω κάτω αυτά που είπε είναι η ανάλυση του αγώνα σωστή. Δεν είναι κάτι λάθος. Και οι δύο ομάδες βγάλουν ένταση, είχαν πάθος στο παιχνίδι τους. Νομίζω ότι κυνηγήσαν το αποτέλεσμα μέχρι τα όρια να μπορέσουν να πάρουν το παιχνίδι και οι δύο ομάδες. Το κακό για την δική μου ομάδα είναι ότι στο δεύτερο τρίτο λεπτό βρισκόμαστε πίσω στο σκορ του πρώτου μηνών με το που ξεκίνησε το παιχνίδι με ένα φάουλ το οποίο χτύπησε το κεφάλι του παίκτη που δεν την πήγε ένα στο γκολ. Αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Και στο δεύτερο ημίχρονο πάλι μια φάση η οποία η κατοχή δεν είναι, είναι δική μας. Σταματάμε, υπάρχει μια αλληγορία και δεχόμαστε πάλι στο δεύτερο λεπτό ένα παρόμοιο γκολ. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μειώσω την νίκη του Αβελόκη που ήταν πάρα πολύ δυνατός. Είπαμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει στις τάξεις ποδοσφαιριστές, προπονητές, ολόκληρο το επιτελείο το οποίο είναι μια οργανωμένη ομάδα. Εμείς πρέπει να μάθουμε να χάνουμε και νομίζω εκεί φαίνεται η πάστα και η στόχα μιας ομάδας ότι μπορεί να διαχειριστεί ακόμη και τα αρνητικά αποτελέσματα και να βγει πιο δυνατή μέσα από αυτά τα οποία συμβαίνουν για να γίνει ακόμα καλύτερα. Δίκαια και ισοδολόγικος. Νομίζω ότι η δική μου ομάδα δεν υστέρησε όμως σε απόδοση. Έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά, τα οποία όλα είναι σε δουλειές και νομίζω ότι είναι άξιοι συγχαρητήριο για αυτό το οποίο κάνουμε. Δεν σταματάω να το λέω και θέλω να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στον Γιάννη και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα να πετύχει τους στόχους του και αυτός και η διοίκηση που έχει βάλει το αντιμετωπίζει και να έχει υγεία και να πραγματοποιήσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές και το τελείο του ο οποίος έχει τον ανέστη τον φίλο τον ιατρού να είναι υγιής και να πετύχουν τους στόχους τους αυτό. Επιστροφή λοιπόν, ολοκληρώσαμε κυρίες και κύριοι με τα 7 παιχνίδια. Είδαμε όλη την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου, γκολ και θέαμα. Όπως είπαμε, Τρίτη Φωτολίβος Νέα Μισός μετά τις 7 από το Σταρ Βορείου Ελλάδος. Να πούμε, Θανάση, ότι την Τετάρτη έχουμε κύπελο, την νοκάουτ προημιτελική φάση. Είναι αγώνες νοκάουτ, αλλά σε περίπτωση ισοπαλίας θα πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Δεν υπάρχει παράταση. Αυτή είναι η καινοτομία του κανονισμού. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι στο Κραχτίδι, Αμπελόκηπη προς Οτσάνη. Θα είναι εκεί η κάμερα του Σταρ. Το παιχνίδι θα το δείτε ολόκληρο την Πέμπτη στις 7 η ώρα, μία ώρα μετά. Και τα στιγμιότυπα βέβαια στην εκπομπή της επόμενης Δευτέρας. Και τα άλλα παιχνίδια είναι καλά. Στην Καλυβρίση, Καλυβρίση Κύρια. Στον Άγιο Αθανάσιο, Άγιος Αθανάσιος Καλαμπάκι. Και στο Δημοτικό Στάδιο Δράμας, Παδραμαϊκός Δόξα Αντώνης Καστρινός. Αυτά είναι τα 4 ζευγάρια, δηλαδή την Τετάρτη, έτσι κι αλλιώς στις 5 παρατέταρτο ή με τα πέναλτι, πάει 5 η ώρα, θα ξέρουμε ποιες 4 ομάδες θα πάνε στα ημιτελικά. Και να πω, Θανάση, ότι επειδή έχει γίνει κλήρωση και για τα ημιτελικά, ότι ο νικητής του αγώνα Μπελοκύμπων Προσοτσάνης θα παίξει με τον νικητή Αγίου Αθανασίου Καλαμπακίου σε διπλούς αγώνες και ο νικητής Καλυβρίσης Κυργίων θα παίξει με τον νικητή Πανδραμαϊκού Καστρινού.
Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Αδάχτυλο που και σήμερα ήταν εδώ μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στο Star. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή από την Καβάλα με πολλές φάσεις, πολλά γκολ, πολύ γενικότερα θέαμα. Να είστε καλά, ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς, ενώνει γενικότερα τις κοινωνίες. Να είστε καλά, γεια σας.